Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Thank you.
μην αποζήτηκε. Ευλογητός ο Θεός ο πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός η ελπισιμών Κύριε, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας όπου τα κουπάνουν και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έρθε και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντα ψυχά σημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Αγαπητοί πατέρες, καλοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην αίθουσα Ορθοδοξία του Συλλόγου μας Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, στη σειρά των ομιλιών Ορθόδοξης Παρεμβάσης. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε ομιλητή στην αίθουσά μας έναν άνθρωπο ιδιαίτερα γνωστό σε όλο τον κόσμο, τον προβληματιζόμενο, τον Ορθόδοξο, τον αγωνιστή. Είναι κοντά μας ο δάσκαλος, ο αγωνιστής από το Κιλκής, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος θα μας αναπτύξει. Το επίκαιρο και καυτό θέμα, η Μακεδονία προμαχούσα. Δάσκαλε, σας καλούμε στο βήμα. Όρθιος θα μιλήσω. Όρθιος, ναι. Περάζει. Όχι, όπως βολεύεστε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ για τον κόπο στον οποίο υποστήκατε να έρθετε. Θα ξεκινήσω, αγαπητοί μου, ευχαριστώ και τους σεβαστούς πατέρες. Με την ευχή τους γίνεται αυτή η ομιλία. Τους πολύ αγαπητούς μου. Θα ξεκινήσω, αγαπητοί μου, με ένα επεισόδιο που συνέβη λίγο μετά την ευλογημένη επανάσταση του 21. Λίγο πριν συλλάβει η βαβαρική γερμανική εξουσία ξενοκρατία που και σήμερα βιώνουμε, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον επισκέπτεται ο Άρμανσπερκ, ο οποίος ήταν ο αντιβασιλιάς μέχρι να ενηλικιωθεί ο Όθωνας, και θέλοντας να τον δοκιμάσει του είπε: «Έχεις πολλούς εχθρούς, στρατηγέ». «Έχω», παραδέχτηκε ο Κολοκοτρώνης, «μα δυο από αυτούς στέκονται οι χειρότεροι από όλους». «Και ποιοι είναι αυτοί οι δύο εχθροί σου?», ρώτησε με περιέργεια ο προϊστάμενος των αντιβασιλιάδων. Και ο αθάνατος γέρος του Μοριά του αποκρίθηκε: «Ο ένας είναι το όνομά μου και ο άλλος είναι οι δούλεψές μου για την πατρίδα». Αγαπητοί μου, αρχή και τέλος, παλαιόθαν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμού να μας φάνε, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης. Γιατί όμως? Την απάντηση μας την έδωσε ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης. Πρώτον, μας πολεμούν για το όνομά μας, Ελλάς, Έλληνας, Χριστιανός Ορθόδοξος, δεν υπάρχουν τιμιότερες ιδιότητες στην ιστορία, και δεύτερον, μας πολεμούν για τις δούλεψές μας στην Οικουμένη. Ανοίγω εισαγωγικά. Η Θεία Πρόνοια κάλεσε το ελληνικό έθνος για να εκπολιτήσει τα έθνη, δηλαδή για να προετοιμάσει το έδαφος για τη διάδοση του χριστιανισμού, διότι οι αλήθειες του χριστιανισμού ήταν αδύνατο να γίνουν αποδεκτές από την ανθρωπότητα
αν ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική φιλοσοφία, η ελληνική παιδεία δεν προετοίμαζαν τους λαούς και τα έθνη. Ο Έλληνας αγωνίστηκε όχι μόνο για την πίστη, αλλά και για την πατρίδα του. Ο ελληνισμός προορίστηκε από τον Θεό για να κάνει τα έθνη και τους λαούς κοινωνούς της δικής του πίστεως, της δικής του σοφίας, του δικού του πολιτισμού και της παιδείας του. Είναι λόγια του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, ο οποίος, θα το ξέρετε ίσως, όταν γύρισε κατασυκοφαντημένος, μάλλον ήρθε στην πατρίδα μας, στην Αθήνα, γύρω στο 1890, αναζητούσε μια απλή και ταπεινή, όπως ήταν ο Άγιος, θέση ιεροκήρυκος, την οποία του αρνείται το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν κατοικούσε στην τότε Ελλάδα. Δεν είχε, ας πούμε, την ελληνική επικότητα. Πήγαινε και ξαναπήγαινε ο Άγιος Νεκτάριος στο Υπουργείο τότε Παιδείας και Εκκλησιαστικών, όμως δεν το έδιναν θέση. Κάποια στιγμή, μετά από 30 απόπειρες, ζήτησε από τον Υπουργό, πάλι τον απέρριψε και κατηφής και λυπημένος ο Άγιος Νεκτάριος κατεβαίνει τα σκαλιά του Υπουργείου Παιδείας τότε. Συναντάει στα σκαλιά έναν ονομαστό άρχοντα των Αθηνών, ο οποίος, βλέποντας τον Άγιο να είναι κατηφής, το ρώτησε, πληροφορήθηκε τι συνέβη. Αφού είστε ορθίος. Πληροφορήθηκε λοιπόν τι συνέβη και του είπε να τον ακολουθήσει. Ανέβηκαν μαζί στο γραφείο του Υπουργού, ο ονομαστός αυτός άρχοντας των Αθηνών κούνησε, θα έλεγα, το δάχτυλο στον Υπουργό και απέτησε να διοριστεί ο Άγιος Νεκτάριος ιεροκήρυκας, πράγμα που συνέβη σε πολύ λίγο σύντομο χρονικό διάστημα. Και ευχαρίστησε ο Άγιος Νεκτάριος τον ονομαστό αυτό άρχοντα και τον ευλόγησε. Ήταν ο Μιχαήλ Μελάς, ο πατέρας του Παύλου Μελά. Ο μακεδονικός αγώνας, αγαπητοί μου, ευλογήθηκε και από το μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νεκτάριο, και θα έλεγα, γιατί τότε γι' αυτό καμάρωναν οι Έλληνες, ευτύχησε ο Μιχαήλ Μελάς, βέβαια δεν πρόλαβε να το δει αυτό, ο γιος του, ο πρωτότοκος γιος του, ο Παύλος, να σκοτωθεί στη Μακεδονία, ανάβοντας τη φλόγα για τον αγώνα το μακεδονικό. Έρχομαι, αγαπητοί μου, από τον Κλικής. Ξέρετε, το Κλικής δεν είναι έφορος τόπος. Δεν έχουμε ποτάμια στον τόπο μας. Είναι ξερός ο τόπος μας. Κι όμως είναι ο πιο έφορος. Γιατί? Διαβάζω ένα ωραίο κείμενο γραμμένο πριν από 50-60 χρόνια από έναν άνθρωπο που ζει τα παιδικά του χρόνια στον Κλικής, ονόματι Σπύρος Σταύρος, με συγχωρείτε, Λίβας, ο οποίος καταγράφει τα παιδικά του χρόνια, παραλαμβάνω, τις δεκαετίες του 30 στον Κλικής. Ανοίγω εισαγωγικά. Ένα απέραντο εθνικό νεκροταφείο που κρύβει στα σπλάχνα του τα κορμιά χιλιάδων παλικαριών είναι ο τόπος μας. Και πάνω στα κορμιά αυτά στήθηκαν τα θεμέλια αυτής της πόλης. Και το σιτάρι που φτιάχνει το ψωμί μας ταιριεύει και μας τόνει, ρουφώντας από τη γη αίμα αντί για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας και ένα κρανίου τόπος. Κάθε χωράφι και ένας αγρός αίματος, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Ευαγγελίου. Τα πρώτα χρόνια μετά τη μάχη του Κλικής, υπενθυμίζω 1913-19-21 Ιουνίου, τα αλέτρια που όργωναν τη γη έφεραν στην επιφάνεια λευκά κόκαλα, κόκαλα Ελλήνων ιερά, μαζί με σκουριασμένες ξυφολόγχες και δερμάτινες παλάσχες, περασμένες σε ζωστήρες που έζωναν κάποτε λιγερά σώματα παλικαριών. Και όλοι μας λίγο πολύ έχουμε να θυμόμαστε πως κάποτε, σκάβοντας τις αυλές των σπιτιών μας, είχαμε βρει σκουριασμένα όπλα και ανθρώπινα κρανία. Θυμάμαι τους πρώτους περιπάτους που κάναμε με το σχολείο, εκεί κοντά στους πρόποδες του λόφου του Αγίου Γεωργίου. Η δασκάλα μας έλεγε ότι οι παπαρούνες στον τόπο μας είναι πιο κόκκινες από αλλού, γιατί παίρνουν το χρώμα τους από το αίμα των σκοτωμένων παλικαριών. Και εμείς διστάζαμε να τις κόψουμε από φόβο μήπως και ματώσουμε τα χέρια μας. Και σήμερα, αγαπητοί μου, η γη της Μακεδονίας και όχι μόνο του Κλικής βγάζει αγριολούλουδα που δακρύζουν και ματώνουν. Έχει συσταθεί μια επιτροπή ανώμων και παρανόμων από το κρατήδιο το ελληνικό, πατρίδα την αγαπούμε, πατρίδα μας είναι μεγάλη, η οποία θα αφαιρέσει από τα σχολικά βιβλία τον μακεδονικό κυρίως αγώνα, από τη διδακτέα ύλη. Δρέπουμε τα οψόνια της προδοσίας. Όμως, ας μην το ξεχνάμε αυτό, η διδακτέα ύλη που αναφέρεται στο 21, που αναφέρεται στο 12-13,
που αναφέρεται στο 1940 στην ιστορία μας δεν είναι γραμμένη με μελάνη. Η διδακταία ύλη στα βιβλία ιστορίας του γένους μας είναι γραμμένη με αίμα. Και ό,τι γράφεται με αίμα δεν μπορεί να ξεπουληθεί με το μελάνι μιας υπογραφής. Το αίμα των Μακεδονομάχων ακόμη αχνίζει στη γη της Μακεδονίας. Αλλά ζούμε σε καιρούς προσκυνήματος. Απροκάλυπτη υποτέλεια, έλεγε ο μεγάλος Καποδίστριας, ο Φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Να πάω πάλι στον Κολοκοτρώνη, γιατί από εκεί πρέπει να πιάσουμε το νήμα, από τον Ιερό Αγώνα του 21. Το λιοντάρι λοιπόν αυτό, ο φόβος και ο τρόμος των Μοχαμετάνων, διηγείται στα απομνημονεύματά του ότι μόνο μια φορά φοβήθηκε κατά τη διάρκεια του εθνικού αγώνους. Ξέρετε πότε, διαβάζω στα απομνημονεύματα που υπαγόρευσε στον Τερτσέτη. «Εις των καιρών του προσκυνήματος εφοβήθηκα μόνο δια την πατρίδα μου. Όχι άλλη φορά, ούτε εις τα Σαρχάς, ούτε εις των καιρών του Δράμαλη, όπου ήλθε με 30.000 στράτευμα εκλεκτό. Ούτε ποτέ, μόνον εις το προσκύνημα εφοβήθηκα». Όταν μπήκε ο αιμοσταγής Ιμπραήμ Πασάς στο Μοριά, γύρω στο 1825, άλλοι από φόβο, άλλοι με τα φλουριά, προσκύνησαν, πρόδωσαν την Επανάσταση. Τότε φώναξε ο μεγάλος γέρος του Μοριά φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Τότε κρέμασε τον Ενέκο, τον προδότη Μικροκαπετάνιο. Μήπως και σήμερα, επαλαμβάνω, δεν ζούμε σε καιρούς προσκυνήματος με νενέκους και εφιάλτες. Λοιπόν και σήμερα πρέπει να βροντοφωνάζουμε εμείς οι Ρωμνοί φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, σε αυτούς που ξεπουλούν την πατρίδα μας. Και λέμε, αγαπητοί μου, για προδότες, να πω κάτι, έγραψα κάτι πριν από λίγο καιρό. Μιλάμε για προδοσίες και αναφερόμαστε στον εφιάλτη. Ο εφιάλτης τι ήταν? Ένας καντιποτένιος, να θυμηθώ μια φράση του Μακρυγιάννη, μια λέξη, ο οποίος πρόδωσε, έδειξε ένα μονοπάτι στον Ξέρξη και αυτό το μονοπάτι μας οδήγησε στην δόξα του Μολό Λαβέ και στο Λεωνίδα. Αναφερόμαστε στον Πίλιο Γούση. Ποιος ήταν ο Πίλιο Γούση? Ένας ασήμαντος λιώτης, ο οποίος έδειξε ένα δρόμο στον Αλή Πασά και φτάσαμε στο Ζάλογο. Μιλάμε για τον Ενέκο. Και αυτός ένας μικροκαπετάνιος του Μοριά είναι, τον οποίο ο Κολοκοτρώνης αργότερα, αφού πήγε και προσκύνησε την Παναγία και ζήτησε συγχώρεση, τον κρέμασε. Είχε την τύχη που αξίζει σε όλους τους προδότες. Να πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για τους δοσύλλογους πρωθυπουργούς της κατοχής. Τον Λογοθετόπουλο, τον Ράλι και τον στρατηγό, τον Τσολάκογλου. Συγχωρείτε. Και ο Τσολάκογλου, να πω, και ο Λογοθετόπουλος ήταν φορτωμένοι με παράσημα, γιατί είχαν πολεμήσει κάποιους αγώνες, ο Λογοθετόπουλος ως ιατρός, και το μόνο που έκανε ήταν πρώτον να λερώσουν ανεπανόρθωτα το όνομά τους, να μαγαριστούν ως προδότες και οδοσύλλογοι, και δεύτερον, αυτό να προσέξουμε, οι υπογραφές τους εκείνη την εποχή δεν είχαν καμία αξία. Δεν υπήρχε κρατική οντότητα, ήταν ασήμαντες οι υπογραφές τους χωρίς να επηρεάζουν ένα ολόκληρο λαό. Οι πραγματικοί προδότες της ιστορίας, με κεφαλαία όλα τα γράμματα, είναι οι σημερινοί, οι οποίοι έχουν αξιώματα υποτίθεται εκλεγμένα και οι υπογραφές τους δεσμεύουν το ελληνικό κράτος και τον μπλέκουν σε περιπέτειες και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Την περίοδο της κατοχής, όταν μπήκαν οι Γερμανοί το 1941 τον Απρίλιο στην Αθήνα, ο τότε μεγάλος αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χρύσανθος Φιλιππίδης, ο Απετραπεζούντος, ο μεγάλος μαρτυρικός αρχιεπίσκοπος, όταν του ζήτησαν να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση, απάντησε: «Προορισμός της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας δεν είναι να υποδουλώνει, αλλά να ελευθερώνει». Τον έδιωξαν. Τον διαδέχτηκε ο Δαμασκηνός Παπανδρέου από Κορινθίας, όπως ήταν τότε. Αυτός το 1943 διοργάνωσε, παρακαλώ, συλλαλητήριο στην Αθήνα, όταν οι Γερμανοί προσπάθησαν να μεταφέρουν χιλιάδες Έλληνες, πολιτική επιστράτευση λέγεται αυτό, στα εργοστάσια, παύλα, κρεματόρια των Γερμανών, για να φτιάχνουν όπλα για το γερμανικό στρατό. Αντέδρασε ο Δαμασκηνός, ματαιώθηκε η πολιτική επιστράτευση, ματαιώθηκε ο θάνατος πολλών Ελλήνων. Τον απείλησε ένας Γερμανός αξιωματικός και του λέει: «Θα σε ντουφεκίσω». Απάντησε ο Παπανδρέου, ο Δαμασκηνός, ο τότε αρχιεπίσκοπος: «Άκου να σου πω», του λέει, «παράδοση του ελληνικού κλήρου δεν να τον τουφεκούν, αλλά να τον κρεμούν». Εννοώντας και παραπέμποντας στον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο
και στους άλλους συνεπισκόπους του Ιερού Αγώνος, τους οποίους κρέμασαν οι Τούρκοι κατά την έναρξη της Παλιγενεσίας. Όταν κατεβήκαμε 1,5-2 εκατομμύρια Έλληνες στην Αθήνα, πού ήταν ο οικοδεσπότης αρχιεπίσκοπος να υποδεχτεί τους Έλληνες οι οποίοι διατράνωναν τα δίκαια της πατρίδας, τα δίκαια της ιστορίας μας, ήταν κρυμμένος και προφανώς μαγείρευαν μαζί με τον φερόμενο ως πρωθυπουργό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Παραπέμπω σε κάτι που έλεγε ο μακαριστός επίσκοπος Λωρίνης, ο Αυγουστίνος Καντιώτης, και κακώς το λέμε ο Καντιώτης, να τον παραπέμπουμε στον Αυγουστίνο Καντιώτη λέγοντας ο μακαριστός επίσκοπος Λωρίνης, για να δείχνουμε το σεβασμό στον σπουδαίο αυτόν επίσκοπο Ελλάδος. Έλεγε ο μακαριστός επίσκοπος Λωρίνης, το έργο των Αποστόλων, των Κηρύκων, των τιμίων εργατών του Ευαγγελίου, μεταβάλλει την χέρσον γην εις κήπον Χριστού, εις επίγειον παράδεισον. Εάν όλοι οι κληρικοί και μάλιστα οι επίσκοποι μετά την απελευθέρωση του έθνους εργάζονται όπως εργάστη κατά τους χρόνους της δουλείας ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, σήμερον η Ελλάς θα είτο κατοικία αγγέλων, ο πλέον ευχάριστος τόπος, εις τον οποίον θα συνέρεον οι ξένοι, όχι για να ειδούν τα αρχαία μνημεία, αλλά για να ειδούν πώς η Ελλάς έγινε καινή κτίσης, υπόδειγμα χριστιανικής ζωής και πολιτείας. Μεγάλη αλήθεια, που ήταν οι επίσκοποι πλην των τιμητικών βέβαια εξαιρέσεων, όταν οι ανθρωποκάμπιες της πολιτικής, όπως τους έλεγε ο Κόντογλου, βυσοδομούσαν και βυσοδομούν κατά του κράτους, κατά του της πατρίδος και κατά του λαού. Και τι πράγμα είναι αυτό, να μιλούν οι διεφθαρμένοι τζιτζιφιόγγοι δημοσιογραφίσκοι των Αθηνών και να μην μιλούν οι επίσκοποι, οι συνοριοφύλακες, όπως πρέπει να είναι, της πατρίδας μας. Αν στέκονταν στο ύψος τους, δεν θα υπήρχε σήμερα στην Ελλάδα κρίση και η πατρίδα μας θα ήταν αυτό που περιέγραψε είναι από λίγο ο γέροντας της Φλωρίνης. Παραπέμπω, αγαπητοί μου, γιατί μου αρέσει να επιστρέφω πίσω. Ξέρετε, υπάρχει ένα εξαιρετικό ρητό, το οποίο το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, που λέει το εξής και πρέπει να προσέχουμε βέβαια, να το προσέχουμε στην ανάγνωσή του. Έλεγε ο Δημήτρης Καμπούρογλου, Πάτερ Θεόδωρε, ζει γύρω στο 1900, αθηνεογράφος όπως ονομάζεται. Είπα στον πατέρα Θεόδωρο, επειδή υπήρξε και μαθητής του θεολογικού σχολείου, ότι κανονικά έπρεπε να είναι εδώ ο Παπαθόδωρος, θα μιλά, αλλά τέλος πάντων. Έλεγε λοιπόν ο Δημήτρης Καμπούρογλου, όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του ελληνικού που πρέπει να στραφεί πίσω. Πίσω, αγαπητοί μου, όχι ως στήρα προγονολατρεία και άγωνος συντηρητισμός, αλλά πίσω για να βρούμε την περπατησιά μας. Λέω και στους μαθητές μου, είμαι δάσκαλος δημοτικού σχολείου, έκτης δημοτικού στο Κλικής. Λέω και στους μαθητές μου, έχουμε ένα κελάρι πατρογονικό, το οποίο είναι γεμάτο με καλούδια, με τροφές, τις καλύτερες βιταμίνες του κόσμου, να το πω έτσι, και εμείς καθόμαστε έξω από αυτό το κελάρι, ηρωμνοί, και λιμοκτονούμε ή ακόμη χειρότερο, τρώμε γουρουνοτροφές, ξυλοκέρατα, να θυμηθούμε και τον Άσοντο, φράγκικες. Γι' αυτό έχουμε αυτή την φοβερή κρίση. Έλεγε λοιπόν ο Σεφέρης, ο μεγάλος Σεφέρης, γύρω στο 1946 ακόμη, όσο προχωρεί ο καιρός και τα γεγονότα, ζω όλο ένα με το εντονότερο συνέστημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα, πως αυτός δεν είναι ο τόπος μας, αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα, γεμάτα με μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Ακούστε μια καταπληκτική φράση νομπελίστα ποιητή. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Μεγάλος, αγαπητοί μου, σε ένα χωριό της Πιερίας. Και θυμάμαι εκείνα τα παιδικά, τα ωραία χρόνια που υπήρχε, τα χρόνια της αθωότητας που φώναζε η μάνα μας, τα ζήσαμε. Δημήτρη, το κλειδί το αφήνω κάτω από τον τενεκέ με το βασιλικό. Όταν γυρίζει στο σπίτι, έλα τον πάρεις. Και τώρα οι γέροντες γονείς μας στα χωριά κλειδοαμπαρώνονται, έχουν γίνει και επιδρομές συμμοριών. Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα και εκείνη την Ελλάδα νοσταλγούμε. Και όχι μόνο για αυτές τις απλές σκηνές, αλλά για πολλά άλλα θέματα. Για τους ανθρώπους κυρίως. Είχαμε ανθρώπους που μοσχοβολούσαν σαν το τίμιο ξύλο. Θα θυμηθώ πάλι τον Κόντογλου, και σήμερα έχουμε δυσοδείες. Πέσαμε, αλλά το
κακό δεν είναι να πέφτεις, το κακό είναι, αγαπητοί μου, να ξεπέφτεις. Και κυρίως το κακό, μια και είμαι δάσκαλος, θα μου επιτρέψετε πολύ λίγα λεπτά να αναφερθώ σε κάποιες απρέπειες, οι οποίες αποδεικνύουν την επίθεση, την απροκάλυπτη που δέχεται η ελληνική παιδεία και κυρίως τα παιδιά. Γιατί πρέπει να το ξέρουμε αυτό, να μην μας διαφεύγει ποτέ από τη μνήμη μας, ότι το μέλλον της πατρίδας μας κρίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Σήμερα στα Θρανία κάθονται οι αυριανοί γονείς, οι αυριανοί δάσκαλοι, οι αυριανοί ιερείς, οι άνθρωποι οι οποίοι θα στελεχώσουν την ελληνική κοινωνία. Αν συνεχιστεί αυτό το κακό, η ελληνοκτόνος παιδαγωγία, το πω έτσι, πρέπει να ετοιμαστούμε για ιστορική ευθανασία. Και έλεγα και πριν στον πατέρα Νικόλαο, βάση της ορθόδοξης παιδαγωγικής, ξέρετε ποια είναι. Όταν μπαίνω μέσα σε μια τάξη, σκέφτομαι πάντοτε ότι απέναντί μου έχω παιδιά. Τα παιδιά είναι άγιοι, είναι καλύτεροι άνθρωποι από εμάς. Ο Κύριος, όταν ήθελε να δείξει την αγιότητα και πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος, έστησε εν μέσω των μαθητών του ένα παιδί και του είπε: αν δεν στραφείτε και γίνετε ως τα παιδιά. Όταν στέκομαι απέναντι από τους μαθητές μου, τους το λέω κιόλας: εσείς είστε οι άγιοι και εγώ είμαι ο δάσκαλός σας. Αλλά τους βλέπω με δέος, θα έλεγα, ότι διδάσκω σε αγίους. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Αν το φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τότε η δασκαλία είναι πανηγύρι. Και βέβαια ξεχνάμε και τι σημαίνει παιδεία στην παράδοσή μας. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία υπάρχει ένας εξαιρετικός ορισμός της παιδείας, του Δημόκριτου. Παιδεία εστί, ούτε νηδρίαν πληρώσε, αλλά ανάψε αυτήν. Δηλαδή, η παιδεία δεν είναι το γέμισμα ενός άδειου δοχείου, αυτό που κάνουμε σήμερα, να γεμίζουμε με πληροφορίες, πολλές φορές άχρηστες, τα παιδιά, αλλά είναι άναμα ψυχής, είναι φως. Διδάσκουμε, αγαπητοί μου, με ταπείνωση και όχι ταπεινώνοντας τα παιδιά. Έρχεται και μετά Χριστόν ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει: παιδεία εστί μετάληψης αγιότητος. Αυτό είναι η παιδεία. Να κάνουμε τους μαθητές μας, που είναι οι πεπτοκώτες άνθρωποι, ο πεπτοκός Αδάμ, ανθρώπους της χάρη τους, όταν μεγαλώσουν να συντηρηθούν. Αλλά σήμερα η παιδεία τι διδάσκει? Διδάσκει αυτό που έλεγε ο Παπουλάκος: τα άθεα γράμματα υφαίνουνε το σάβανο του γένους μας. Κάποτε τα γράμματα στην Ελλάδα ήταν ιερά. Έτσι λεγόταν η παιδεία μας. Μάθαινε ο μαθητής τα ιερά γράμματα. Σήμερα διδάσκεται τα άθεα γράμματα. Να σας πω δύο-τρία γεγονότα τα οποία αποκαλύπτουν την απροκάλυπτη επίθεση που δέχεται σήμερα το ελληνικό σχολείο. Το ξέρετε ότι καταργήθηκε στο δημοτικό σχολείο ο εθνικός μας ύμνος? Μέχρι πέρυσι υπήρχε μία εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που έλεγε ότι κάθε πρώτη Δευτέρα του μηνός συγκεντρώνεται το σχολείο το πρωί, στο προάβλιο, μαθητές και δάσκαλοι, ψάλουμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο και ταυτοχρόνως γίνεται έπαρση της σημαίας. Τι πιο ωραία εικόνα! 300 παιδιά έχουμε στο σχολείο μας. Να συγκεντρώνονται τα παιδιά με τους δασκάλους τους και να έχουν την αίσθηση της πατρίδας, ότι κάπου ανήκουν. Όταν όλοι μαζί ψάλαμε τον εθνικό ύμνο και ατενίζαμε τη σημαία να ανεβαίνει, τα παιδιά καταλάβαιναν ότι ανήκουν σε ένα γένος, σε ένα έθνος, σε ένα λαό. Αλλά δεν μας θέλουν λαό, μας θέλουν σκορποχώρη. Και να μην μας διαφεύγει ποτέ αυτό. Ο εθνικός μας ύμνος, αγαπητοί μου, είναι ύμνος στην ελευθερία. Έτσι τον τιτλοφόρησε ο Διονύσιος Σολωμός. Δεν είναι ύμνος στην Ελλάδα. Και ακόμη και η λέξη σημαία, όλα παραπέμπουν, τα σύμβολα της πατρίδας μας, παραπέμπουν σε τάφους, σε αγώνες και σε ιερά κόκαλα. Η λέξη σημαία είναι από τη λέξη σήμα, που σημαίνει τάφος, δημόσιο σήμα, κατά τον Περικλή στον επιτάφιο των αρχαίων, του Θουκυδή δηλαδή, είναι το δημόσιο κημητήριο των Αθηναίων ηρώων. Άρα σημαία είναι το σύμβολο που συμβολίζει, με συγχωρείτε για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, συμβολίζει τους αγώνες και τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων. Ακόμη βέβαια και η σημαία μας έχει με τις 9 λωρίδες το ελευθερία ή θάνατος. Καταργήθηκε λοιπόν η σημαία. Μένει αναρτημένη μόνιμα όπως στα άλλα δημόσια κτίρια. Δεύτερον, για πρώτη φορά φέτος χτυπούσαν οι καμπάνες την εορτή των τριών ιεραρχών που καθιερώθηκε εδώ και χίλια και χρόνια, και με συγχωρείτε για την απλοϊκή αυτή φράση που θα πω, χτυπούσαν οι καμπάνες, προσκαλούσαν μαθητές και δασκάλους να πάνε στις εκκλησίες και να τιμήσουν τους μεγαλύτερους επιστήμονες όλων των εποχών, τους προστάτες Αγίους μας, και εμείς τι κάναμε? Γυρίζαμε πλευρό και συνεχίζαμε τον ύπνο μας. Και περιμέναμε προκοπή στην παιδεία
και στο έθνος και στο κράτος μας όταν δεν τιμάμε τους Αγίους που προστατεύουν την παιδεία. Διότι έγινε αργία απλώς. Έγινε αργία βεβαίως, δεν είναι σχολική ορτή πλέον. Άρα για το Πολυτεχνείο διατηρείται. Με ομιλίες και στέλνονται απανταχούσες και εγκύκλοι να εορταστεί, να προσέλθουν οι μαθητές, να προσέλθουν οι δάσκαλοι. Ξέρετε ότι καταργήθηκε η αριστεία. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα ο σημεοφόρος του δημοτικού σχολείου έβγαινε μεταξύ των αρίστων. Και αν ήταν πολλοί μαθητές που είχαν άριστα 10, γινόταν μία κλήρωση. Και βέβαια ήταν πολύ ωραίο κίνητρο, είχα εγώ πολλούς μαθητές, ωραιότατο κίνητρο, ευγενικότατο κίνητρο, για πολλά παιδιά διάβαζαν, μελετούσαν, κοπίαζαν για να πάρουν τη σημαία. Πού είναι το κακό? Ένα παιδί Ελληνόπουλο να κοπιάζει, να μελετάει για να σηκώσει και να κρατήσει τη σημαία του έθνους. Τώρα πλέον γίνεται με κλήρωση. Ξέρετε ποιο είναι το μήνυμα που προσλαμβάνουν τα παιδιά? Ότι στη ζωή δεν χρειάζεται ούτε μελέτη, ούτε κόπος, ούτε να αγωνιστείς. Όλα είναι θέμα τύχης και τυχερών παιχνιδιών βέβαια. Πολλά παιδιά απογοητεύτηκαν και απογοητεύονται με αυτό το νόμο. Αλλά είναι η ισοπαίδωση προς τα κάτω. Δεν θέλουν αρίστους, γιατί η πατρίδα μας με τις αριστείες προχώρησε. Τα αριστεία Ανδρείας. Και η Εκκλησία έδινε αριστεία Ανδρείας. Και η Εκκλησία μας έχει τους αρίστους, τους οποίους ονομάζει Αγίους. Γι' αυτό τους γράφουμε παρακλητικούς κανόνες, τους γράφουμε κανόνες, τους γράφουμε ακολουθίες. Για να τιμήσουμε τους αρίστους της Εκκλησίας μας. Έχετε ακούσει και την καθιέρωση της εβδομάδας, της έμφυλης εβδομάδος, όπου διδάσκεται σε 12χρονα παιδάκια, εσχρόν, εστί και λέγειν, ότι δεν υπάρχει βιολογικό φύλο, υπάρχει και κοινωνικό φύλο. Με λίγα λόγια, ένα αγόρι για παράδειγμα μπορεί να σκεφτεί στα 5, στα 6 του, να αλλάξει ότι δεν είναι αγόρι και είναι κορίτσι, και παρακαλώ, έδωσαν το δικαίωμα σε 15χρονα παιδιά, με μια απλή δήλωση, σε αγόρια για παράδειγμα, να δηλώσουν αλλαγή φύλου. Κάνω μια απλή σκέψη. Αν γίνει μόδα και μια ολόκληρη γενιά παιδιών πούν ότι εμείς δεν θέλουμε να στρατευτούμε, να χάσουμε 6, 9, 10 χρόνια από τη ζωή, μήνες από τη ζωή μας, και κάνουν μια αίτηση αλλαγής φύλου, ποιος θα υπερασπιστεί την πατρίδα μας? Ποιος? Και ξέρετε, τρία μαθήματα κυρίως πολεμούνται μέσα στα σχολεία μας, αγαπητοί μου. Τρία μαθήματα που μας συστήνουν ως Έλληνες και ως Ρωμιούς, που μας προσφέρουν ταυτότητα, ιδιοπροσωπία όπως αλλιώς λέγεται. Τα μαθήματα αυτά είναι η γλώσσα, είναι τα θρησκευτικά και είναι και η ιστορία. Να πω για την ιστορία. Η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί αποτελείται από τα εξής άτομα. Κάποτε, Πάτερ Θεόδωρε, είχατε πει κάτι και το είχα προσέξει, ότι δεν πάσχεται από την αίρεση του ονοματοκρυπτισμού. Λέτε τα πράγματα και με το όνομά τους και αυτούς που είναι πίσω από τα πράγματα. Και μου είχε κάνει εντύπωση και το ακολουθώ από τότε. Ξέρετε ποια είναι τα μέλη της Επιτροπής που θα γράψουν τα βιβλία ιστορίας των παιδιών σας και των εγγονών σας? Λοιπόν, ο πρόεδρος λέγεται Πολυμέρης Βόγλης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι πρέπει τα Ελληνόπουλα κυρίως να διδαχθούν εκτενώς στον λεγόμενο εμφύλιο πόλεμο. Και βέβαια ήταν από αυτούς που έλεγε ότι η πατρίδα μας πρέπει να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Δεύτερον, άλλο μέλος επιτροπής, κάποιος Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο οποίος έγραψε ότι η Ρεπούση θα έπρεπε να γράψει το βιβλίο της ιστορίας της και για τις σφαγές που έκανε ο ελληνικός στρατός καθώς οπισθοχωρούσε στη Σμύρνη. Τρίτο πρόσωπο που είναι στην επιτροπή, μία Βασιλική Σακά, σχολική σύμβουλος φιλολόγων Μεσσηνίας, η οποία είπε: δεν πρέπει να γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, αλλά τη 12η Οκτωβρίου του 1944, όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα από το ΕΑΜ Ελλάς. Καταλαβαίνετε πού θέλουν να το πάνε. Όχι στην γιγαντομαχία της Ηπείρου, το εθνικό έπος, αλλά να προβληθεί το έπος, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, των αριστερών. Τέταρτο μέρος, κάποιος Παναγιώτης Πυρπυρής, ο οποίος σημείωσε ότι πρέπει να απαλλάξουμε τα βιβλία μας από την εθνικιστική εικονογράφηση. Δηλαδή, να μην υπάρχουν εικόνες, ζωγραφιές του Κολοκοτρώνη, του Ζαλόγου και όπως θυμάστε τα βιβλία ιστορίας, αλλά να έχουν πουλάκια και σχεδιάκια, να περνάει η ώρα. Ένας Γεράσιμος Γεώργιος Κόκκινος, ο οποίος θεωρεί τον Παλικαρίδη και τον Αυξεντίου, τα παλικάρια της Κύπρου, υπερσυρηντικούς εθνικιστές. Και βέβαια και
η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, εξέχων στέλεχος της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία υπερθεμάτιζε τότε με το βιβλίο «Ιστορία της Ρεπούση», όπου μιλούσαν για συνωστισμό στο λιμάνι της Σμύρνης. Να πω κάτι, να σας υπενθυμίσω μάλλον κάτι. Μιλάμε για την προδοσία που έγινε στις Πρέσπες και στην Ελληνική Βουλή. Εδώ προδίδουμε συνεχώς, εδώ και αρκετά χρόνια, τα παιδιά και την ιστορία μας μέσω του βιβλίου γλώσσας του Δημοτικού. Μόνο αυτό θα σας δείξω. Έκτη Δημοτικού που διδάσκω, όπου παρουσιάζεται ο Μέγας Αλέξανδρος δίπλα στην Κοκκινοσκουφίτσα και στον Καραγκιόζη. Και λέει στους μαθητές από κάτω, γράψτε, να σας το υπενθυμίσω, μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγκιόζης, ξεφτιλίζοντας την εμβληματικότερη προσωπικότητα της προ-Χριστού ιστορίας μας. Και μετά Χριστόν θα έλεγα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πρόδρομος του έργου του Κυρίου μας, του Ευαγγελίου. Να πούμε για τα θρησκευτικά. Τα βλάσφημα βιβλία θρησκευτικών, όπου έγραψα και το εννοώ αυτό σε κείμενο, το δημοσίευσα, ότι δεν τα διδάσκω τα βλάσφημα βιβλία. Εδώ και πολλά χρόνια, αγαπητοί μου, κάνω στους μαθητές του Δημοτικού Ευαγγέλιο και Βίους Αγίων. Και τα παιδιά ξεδιψούν, χαίρονται και γαληνεύουν. Ξέρετε ότι στα παιδιά του Δημοτικού διδάσκουμε Τετάρτης Δημοτικού δύο Ευαγγελισμούς. Τι εννοώ. Στην τελευταία σελίδα, εδώ βλέπετε όλες αυτές τις σελίδες είναι οι απρέπειες και οι βλασφημίες. Θα σας δείξω μόνο αυτό. Γράφει εδώ. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ παραδίδει το Ιερό Κοράνιο στον Μάμεθ. Ένα παιδί Τετάρτης Δημοτικού έχει παρόμοια πράγματα, έτσι. Είναι ή δεν είναι βλασφημία? Είναι. Πώς το προσλαμβάνει ένα παιδί Τετάρτης Δημοτικού? Πώς? Ότι υπάρχει ένα κοινό ιερό πρόσωπο. Καταλαβαίνετε, είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Τι προσφέρει το Ιερό Κοράνιο? Είναι ιερό το Κοράνιο? Είναι, για τα βιβλία. Πού το προσφέρει? Στο Μωάμεθ. Ιερό πρόσωπο δηλαδή. Μετά από λίγο καιρό πάμε εμείς και του λέμε: ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ πηγαίνει στη Θεοτόκο κλπ. Κλπ. Και ποια είναι η σύγχυση που δημιουργείται? Ότι ένα κοινό πρόσωπο, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, δύο άλλα ιερά πρόσωπα, ο Χριστός, ο Μωάμεθ, με λίγα λόγια το παιδί σε μερικά χρόνια μεγαλώνοντας, και αν δεν υπάρχει μια οικογένεια από πίσω να το στηρίξει πνευματικά, δεν θα έχει ένα πρόβλημα να αποφασίσει μεταξύ του Μωάμεθ, μεταξύ του Χριστού κτλ. Κτλ. Γι' αυτό φωνάζουμε για τη σύγχυση. Να σας δείξω κάτι από την Τρίτη Δημοτική. Εδώ έχει μια, να με συγχωρήσετε λίγο, έχει μια καρδούλα που παραπέμπει σε ερωτικό δεσμό και με συγχωρείτε, είναι βιβλία Τρίτης Δημοτικού, αν προσβάλλεστε, αλλά τα παιδιά τα βλέπουν αυτά, και μέσα σε αυτή την, σε αυτό το, την καρδούλα έχει αγκαλιά την Παναγία με τον Ιωσήφ. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι βλασφημία? Όχι εσχρόνεστη και λέγει. Εδώ έγινε μια ολόκληρη οικουμενική σύνοδος για να περιφρονήσει το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου. Και εμείς βάζουμε σε παιδιά Τρίτης Δημοτικού να βλέπουν τέτοιες σκηνές. Γι' αυτό μιλάμε για πνευματική γενοκτονία, αγαπητού μου, και για παιδομάζωμα πλέον. Κάποτε, Πάτερ Θεόδωρο, και με συγχωρείτε και τις αναφορές, είχατε γράψει κάτι για τα τρία είδη της αθεΐας. Να σας τα υπενθυμίσω. Το πρώτο είδος είναι αυτοί που λένε δεν υπάρχει Θεός. Το λέω με απλά λόγια. Το δεύτερο είδος είναι οι αιρέσεις και οι άλλες θρησκείες και τα είδωλα. Υπάρχει όμως και μια τρίτη ομάδα αθέων, και εδώ πρέπει να το προσέξουμε. Είναι αυτοί οι οποίοι σιωπούν όταν πολεμείται η Εκκλησία μας. Δεν πολεμείται η Εκκλησία μας η αμόμητος πίστη μέσω των βιβλίων? Γιατί σιωπούμε? Πέρυσι κάναμε αγώνα, γυρίζαμε κι άλλοι, να παροτρύνουμε τους γονείς να επιστρέψουν τα βλάσφημα βιβλία, όταν υπάρχει και απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που τα έχει χαρακτηρίσει παράνομα και προσιλητιστικά. Πρόσφατα επισκέφθηκε μια ομάδα ανθρώπων τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι θα φέρει τη σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Τα βιβλία είναι έτοιμα, είναι του κυρίου Ασκητή, έχω τα αντίγραφα. Να μην τα διαβάσω, γιατί ντρέπομαι.
Μιλάμε για ουδετερόθρησκο κράτος και κλείνω αυτό το θέμα και με συγχωρείτε. Αυτά είναι που μας προσβάλλουν και μας εξοργίζουν. Και πρέπει να οργιζόμαστε. Οι μη οργιζόμενοι εφείς δι, οι λήθοι δοκούντες είναι, έλεγε ο Αριστοτέλης. Αυτοί που δεν οργίζονται για αυτά που πρέπει, ιδίως για την αδικία που γίνεται κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και κατά της πατρίδας, με συγχωρείτε, έτσι το λέει ο μεγάλος φιλόσοφος, είναι περίπου ηλίθιοι, οι μη οργιζόμενοι. Τι σημαίνει αν ψηφιστεί από την επόμενη Βουλή το ουδετερόθρησκο κράτος? Θα φύγουν οι εικόνες από τις σχολικές αίθουσες και όχι μόνο. Ο Σταυρός από τη σημαία, αν προσβληθεί από κάποιον, δεν θα χτυπάνε οι καμπάνες. Ήδη στο Κλικής έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες από λαθρομετανάστες για τις καμπάνες. Θα σταματήσουν οι λιτανίες της Μεγάλης Παρασκευής του Επιταφείου. Αυτά θα συμβούν. Βεβαίως και τα λείψανα και οι εικόνες που φέρνουν κατά καιρούς κάποιες ενορίες και επισκοπές και συμμετέχει ο λαός παίρνοντας θάρρος και δύναμη. Νυχτώνοντας ακούστηκε ένας πυροβολισμός και η φωνή του Παύλου. Να έρθω στο θέμα, το εθνικό θέμα. Στη μέση με πήρε παιδιά. Μπήκε στο σπίτι και φώναξε τον καπετάν Πύρζα. Έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και του λέει: «Τον σταυρό να το δώσει στη γυναίκα μου και τον τουφέκι του Μίκη και να του πεις ότι έκαμα το καθήκον μου». Και ζήτησε να του κόψουν το κεφάλι. Και όντως έτσι έγινε. Του κόψαν το κεφάλι του παλικαριού, γιατί ήταν επόμενος των κλεφταρματολών και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το ίδιο έχει ζητήσει και ο τελευταίος αυτοκράτορας. Δεν υπάρχει κάποιος χριστιανός να μου κόψει το κεφάλι. Το ίδιο έκαναν και οι καπεταναίοι την περίοδο της τουρκοκρατίας, όταν κινδύνευαν να πέσουν τα τραυματισμένα και αλαβωμένα σώματά τους στους Μουχαμετάνους. Κόψτε μου το κεφάλι για να μην το διαπομπεύσουν οι Τούρκοι, οι εχθροί. Τι μεγαλειώδη σκηνή με τον Παύλο. Λίγο πριν περάσει στην Αθανασία, ο αητός της Μακεδονίας μας παραδίδει, κληροδοτεί στην οικογένειά του και στην πατρίδα το σταυρό και το τουφέκι του. Πάντα, αγαπητοί μου, με αυτά προχωράει το γένος μας. Με τα πετραχίλια και με τα καριοφύλια. Και οι Έλληνες ξύπνησαν, γράφει ο Ιων Δραγούμης, ώστε υπάρχει Μακεδονία, αφού πήγε ο Παύλος Μελάσσος και σκοτώθηκε για αυτήν. Και στο βιβλίο του Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα θα βροντοφωνάξει κάτι που είναι και σήμερα επίκαιρο. Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από τη βρώμα που κυλιόμαστε. Θα μας σώσει από τη μετριότητα και από την ψοφιοσύνη. Θα μας λυτρώσει από τον εσχρό τον ύπνο. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε. Αγαπητοί μου, ο Παύλος Μελάς έκανε το καθήκον του. Έγινε καπετάνιος, έδωσε και το αίμα του για την πατρίδα. Ξέρετε, όταν γεννιόταν ένα παιδί την περίοδο της Τουρκοκρατίας, τέτοιος καπετάνιος ήταν, εύχονταν στη μάνα, όταν ήταν κυρίως αγόρι, να σου ζήσει, να γίνει καπετάνιος, να του γράψουν και τραγούδι. Αυτό να ευχόμαστε σήμερα και στις Ρωμιές, όταν γεννούν αγόρια. Μπήκε λοιπόν ο Παύλος Μελάς στο εικονοστάσιο του γένους. Έχουμε δύο εικονοστάσια, ξέρετε. Έχουμε το εικονοστάσιο της Εκκλησίας μας και έχουμε το εικονοστάσιο του γένους. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Αύριο είναι η εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Κυράνας. Με αυτά που έγιναν και με τις υπογραφές που έπεσαν, σε ποιον θα ανήκει? Ξέρετε ότι στα Σκόπια ιδρύθηκε Επισκοπή Μητρόπολη Πολιανής τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, τα οψόνια της Προδοσίας. Η Μητρόπολη Κιλκής λέγεται Πολιανής και Κιλκησίου. Ήδη άρχισαν οι απαιτήσεις, ήδη άρχισαν οι απρέπειες. Αγαπητοί μου, σεβαστοί πατέρες, ένα ερώτημα που πρέπει όλους μας, και αυτό θέλω να προσέξετε, ας πούμε είναι το κυρίως θέμα του λόγου μου, που πρέπει να μας βασανίζει τούτε στις ακάτοικες εποχές που ζούμε, όπως έλεγε ο ποιητής, είναι το εξής. Πώς μπόρεσε ο ελληνισμός, το γένος, εκείνο το καιρό να σώσει τη Μακεδονία? Πώς ένα κράτος φτωχό, ιτημένο από τον πόλεμο του 1897, ένα κράτος απροκάλυπτα υποτελέσεις ξένους, η μικρά και έντιμος Ελλάς, όπως έλεγαν οι πολιτικοί τότε, της αψόγου στάσεως, αυτό ήταν το επίσημο δόγμα, μπόρεσε και δοξάστηκε, ενώ το καιρό ετούτο ξεπουλά και προδίδει τη Μακεδονία? Κατά τη γνώμη μου, τέσσερις παράγοντες συνέβαλαν στη διάσωση τότε της Μακεδονίας, οι οποίοι σήμερα αργούν
και δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων. Πρώτον, η στάση της τότε εκκλησίας και δι των ιεραρχών εθναρχών της. Γύρω στο 1900 το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως αντικαθιστά τους γεραλαίους τότε Μητροπολίτες της Μακεδονίας με νέους ατρόμητους αποφασισμένους με φρόνημα παπαφλέσσα επισκόπους. Μεταξύ αυτών σελαγίζουν τα ονόματα του Μεγάλου Γερμανού Καραβαγγέλη, του Εθνοαιρομάρτυρος Κοριτσάς Φωτίου, του Γρεβενών Εθνομάρτυρος Εμιλιανού, του Χρυσοστόμου Σμύρνης, μετέπειτα Χρυσοστόμου Δράμας, μετέπειτα Σμύρνης, του Πελαγωνίας Ιωακήμ και άλλων πολλών. Από τους ηρωικούς ιεράρχες θα αναφέρω δύο επεισόδια. Όταν ο Μητροπολίτης Πελαγωνίας Ιωακήμ Φορόπουλος, ο κράτηστος πάντων και πρόμαχος στεναρότατος των δικαιωμάτων της Εκκλησίας, ομίλησε στους Έλληνες του χωριού Μοριχόβου από την ωραία πύλη, είπε τα εξής σπουδαία: «Δε σας συμβουλεύω οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, αλλά σας συμβουλεύω οφθαλμούς αντί οφθαλμού και οδόντας αντί οδόντος», εννοώντας τους κομιτατζίδες και τον αγώνα που πρέπει να κάνουν οι Έλληνες. Ίσως αυτό δυνατόν να παρέβαινε και εντολή του Χριστού, όμως όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν γίνεται υπέρβαση, υπέρ του ποιμνίου. Το 1907 αναχωρεί από τη Δράμα ο μετέπειτα Σμύρνης, ο ερωικός Χρυσόστομος. Χιλιάδες λαού τον κατεβοδώνουν με δάκρυα στα μάτια και συγκίνηση. Εν μέσω λοιπόν αυτής της μεγάλης συγκίνησης πετάχτηκε ένας δημογέροντας ονόματι Νίκας και φώναξε τούτα τα σπουδαία λόγια συνοψίζοντας το μεγαλειώδες εθνικό έργο του Αγίου Επισκόπου. «Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Μείνε ήσυχος, θα γίνει το θέλημά σου». Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας, της ελληνοσότερας Εκκλησίας, όπως την ονόμαζε ο Ζαμπέλιος. Να παίρνει το λαό όταν φοβάται, όταν καταντά λαγός και να τον κάνει λιοντάρια. Και όχι να τον αποκοιμίζει και να δέχεται χωρίς διαμαρτυρία, διαμαρτύρητα τις προδοσίες. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Την έσω τη Μακεδονία, και βέβαια να πω για τον Καραβαγγέλη κάτι που σημείωσα, ο αδικημένος αυτός μεγάλος ήρωας, ηρωικός επίσκοπος, τον έστειλαν στη Βιέννη, δεν του έδωσαν τη θέση που άξιζε, ακόμη και πατριάρχης ή αρχιεπίσκοπος έχει να μπορούσε να γίνει, και στη Διαθήκη το έγραψε, ζήτησε όταν πεθάνει να μην παραστεί κανείς πολιτικός, ούτε κάποιος επίσκοπος ή βαθμοφόρος της Εκκλησίας, και έγραψε τα εξής: «Δεν χρεωστώ εις ουδένα ούτε οβολών. Εις το έθνος προσέφερα ό,τι ή το δυνατόν ως ιεράρχης του 21». Δεύτερον, την έωσα την Μακεδονία εκείνη την εποχή ποιοι? Οι δάσκαλοι και κυρίως οι δασκαλίτσες του Μακεδονικού Αγώνα. Τέσσερα ονόματα σας αναφέρω, οι οποίες βρίσκονται σε ένα κενοτάφο που υπάρχει στο κημητήριο της Ευαγγελίστρας στη Θεσσαλονίκη: Λίλη Βλάχου, Εκατερίνη Χατζηγεωργίου, Βελίκα Τράικου, Αγγελική Φιλιππίδου. Τέσσερες δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα, οι οποίες δολοφονήθηκαν από τους κομιτατζίδες, 18χρονα και 20χρονα κοριτσάκια. Πριν από χρόνια είχε βγει μια απόφαση, μια εγκύκλιος του Υπουργείου Πρώην Εθνικής Παιδείας, κάποια σχολεία να ονομαστούν, να πάρουν μια ονομασία από έναν επιφανή Έλληνα. Προτάθηκαν τότε, ακούστηκαν περίεργα ονόματα, θυμάμαι στα σχολεία, άλλοι έλεγαν και ακόμα και η Τσέκε Βάρα κλπ. Η αθεράπευτη αυτή αριστερή. Στο Κυλκί σκοτώθηκε η Αγγελική Φιλιππίδου. Δεν θα μπορούσε, αν είχαμε Ρωμαϊκό Υπουργείο Παιδείας, να βάλει σε ένα σχολείο του Κυλκής, σχολείο τέταρτο δημοτικό που είμαι εγώ, Αγγελικής, με συγχωρείτε, Εκατερίνης Χατζηγεωργίου, να περνάει και ο κόσμος, απλή σκέψη κάνω, και να ρωτάει γιατί ονομάζεται έτσι αυτό το σχολείο, και να διδάσκονται και οι μαθητές μας και οι γονείς τους ότι ονομάστηκε έτσι το σχολείο, γιατί κάποτε, όχι πριν από χιλιάδες χρόνια, πριν από μερικές δεκαετίες, κάποια δασκαλίτσα πολέμησε για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ότι και οι δάσκαλοι πολεμούσαν μαζί με το κοντήλι, έπιαναν και αυτοί και το καριοφύλι.
να σας αναφέρω για να καταλάβετε τι σημαίνει δασκάλα του μακεδονικού αγώνα και πόσο είναι το βάρος που έχουμε όχι μόνο οι ιερείς αλλά και εμείς οι δάσκαλοι, γιατί τους δασκάλους και τους ιερείς έσπασαν τότε οι κομιτατζίδες. Θα σας διαβάσω κάτι για την Αγγελική Φιλιππίδου. Το Δεκέμβριο του 1906 οι Βούλγαροι, που σφάζουν ανελαίτητα όπως προείπα παπάδες και δασκάλους, την πίστη και τη γλώσσα μας δηλαδή, τα δύο αυτά απόρθητα αμυντήρια, τα ριζιμιά λιθάρια όπως λένε στην Κρήτη του γένους μας, περικυκλώνουν και πολιορκούν το σπίτι στο οποίο βρίσκεται η Αγγελική Φιλιππίδου και ο σύζυγός της, δάσκαλος και αυτός, στην Αγριανή Σερών. Οι δύο σύζυγοι αμήνονται με τα περίστροφά και τα όπλα τους όλη τη νύχτα. Η Αγγελική κάποια στιγμή πληγώνεται στο γόνατο. Οι κομιτατζίδες βάζουν φωτιά και το ηρωικό ζευγάρι κατορθώνει να περάσει σε γειτονικό σπίτι. Παραδίδω την πένα τώρα από εδώ και κάτω στην αείμνηστη Αθηνά Τζινίκου Κακούλη, στο εξαίρετο βιβλίο της «Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία», η οποία γράφει για το τέλος της δασκαλίτσας, όπως της έλεγαν. Έδωσε ο Θεός την ημέρα και οι Βούλγαροι εγκατέλειψαν την Αγριανή. Όταν έφτασε ο πρόξενος Σερών, ο Έλληνας Σαυτούρης, απόγονος του μεγάλου αγωνιστή του 21, του Ναυμάχου, η Αγγελική, παρά τους πόνους, παρακάλεσε να μην μεταφερθεί απευθείας στο νοσοκομείο Σερών, αλλά να την τοποθετήσουν σε φορείο και να σταματούν στην πλατεία κάθε χωριού, ώστε να συγκεντρώνονται οι κάτοικοι και να τους μιλά. Οι κάτοικοι των χωριών, οι χωρικοί όντως τη σήκωσαν και κίνησαν με τα πόδια βέβαια, μετά από την παράκλησή της, για να τη σώσουν. Το αίμα της, στην τραγική εκείνη πορεία, σταγόνα, σταγόνα, έβαφε τη γη της Μακεδονίας και γινόταν αραβώνας με τη λευτεριά. Πέρασαν έτσι από πολλά χωριά. Οι άνθρωποι ξεμύτιζαν τρομαγμένοι από τα σπίτια τους, να δούνε τι συμβαίνει, και άκουγαν από το σώμα της ηρωίδας δασκάλας να τους λέει, με όση δύναμη της έμεινε, πως είναι υπερήφανη γιατί προσφέρει το αίμα της για την πατρίδα, και να τους καλεί όλους, άντρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά, να πάρουν τα όπλα, τσεκούρια, πέτρες και να εγερθούν κατά των κομιτατζίδων. Έφτασαν στις Σέρες, όπου τα πλήθη συνέρευσαν στο νοσοκομείο και με ευλάβεια φιλούν το χέρι που όλο και πάγωνε καθώς πλησίαζε ο θάνατος. Έπειτα τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τον μοιραίο. Εκεί η ηρωική δασκάλα άφησε την τελευταία της πνοή με το όραμα της λευτεριάς στα βασιλεμένα της μάτια. Ήταν μέσα Ιανουαρίου του 1907. Σταγόνα, σταγόνα η δασκαλίτσα έβαφε τη γη της Μακεδονίας. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, οι παπαρούνες στον τόπο μας όταν τις κόβουμε στάζουν αίμα, γιατί είναι ποτισμένες με το αίμα όχι μόνο των παλικαριών, στρατιωτών και αξιωματικών, αλλά και ιερέων και δασκάλων και απλών ανθρώπων. Δίδασκαν με το αίμα τους εκείνες οι δασκάλες την ελληνική παιδεία, που σήμερα, όπως είπα, ούτε παιδεία είναι, ούτε κυρίως ελληνική είναι. Έσωσαν τη Μακεδονία, αγαπητοί μου, την εποχή εκείνη οι άνθρωποι του πνεύματος, οι λογοτέχνες. Σαν σήμερα να σας θυμίσω, εκοιμήθη το 1943 στην Αθήνα ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς. Πού είναι οι Παλαμάδες σήμερα να γράψουν ότι η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Πού είναι οι Παλαμάδες σήμερα να γράψουν, γιατί έχουν γονατίσει στα αργύρια της εξουσίας οι περισσότεροι, η πλειονότητα των πνευματικών, να μας πει ότι χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί. Τη μέρα που πέθανε και εκοιμήθη ο Παλαμάς, ήμασταν σκλαβωμένοι το 1943, είχαμε την τριπλή κατοχή. Απαγόρευσαν οι κατακτητές να προσέλθει ο κόσμος. Κι όμως χιλιάδες λαού συνέρευσαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο θάνατος του Παλαμά έγινε γερτήριο σάλπισμα για να φροντοφωνάξει ο λαός για την ελευθερία του. Και έψανα τον εθνικό ύμνο κάτω από τις κάνες των στρατιωτών. Τότε ο μεγάλος Σικελιανός, ο οποίος κρατούσε το φέρετρο του Κωστή Παλαμά, έψαλε και το ωραίο εκείνο ποίημα. Σας διαβάζω την πρώτη και τελευταία στροφή. Ας είναι ένα μνημόσυνο στο μεγάλο μας εθνικό ποιητή. Σήμερα τους εθνικούς ποιητές,
τους έχουν πετάξει εντελώς έξω από τα σχολικά βιβλία. Δεν υπάρχει ούτε ο Κάλβος, ούτε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ούτε σχεδόν ο Σολωμός. Ξέρετε ότι στο γυμνάσιο και στο Λύκειο δεν συναντάει ο μαθητής πουθενά τον ύμνο στην ελευθερία, τον εθνικό μας ύμνο. Έγραψε τότε ο Σικελιανός: «Ηχήστε οι σάρπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμοι τη χώρα πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Ηχήστε οι σάρπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμοι τη χώρα πέρα ως πέρα, βόγκα πεάνα οι σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε στον αέρα». Και γράφει κάπου: «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει όλη η Ελλάδα». Και ακουμπούσε πάνω στο φέρετρο του μεγάλου Παλαμά όλη η Ελλάδα, η σκλαβωμένη τότε στην τριπλή κατοχή Ελλάδα. Βεβαίως σήμερα τι κάνουν οι πνευματικοί, και να πω, με συγχωρείτε, ο Βασίλης Ρώτας, αριστερός ποιητής, κι όμως έγραψε ένα μικρό βιλιαράκι, «Η μάχη του Κλικής», όπου πήρε μέρος ως αντιπολογαγός και μάλιστα παρασημοφορήθηκε με δύο αριστεία Ανδρείας. Ο ποιητής ο Μαβίλης, μεγάλη μορφή, πήγε εθελοντής, ζήτησε από τον Βενιζέλο να πάει να πολεμήσει εθελοντής, γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία, γύρω στα 52-53. Πήγε στο Δρίσκο της Υπήρου τον Νοέμβριο 26, αν θυμάμαι καλά, Νοεμβρίου του 1912, τραυματίζεται θανάσιμα και λίγο πριν παραδώσει την ψυχή του, ο μεγάλος Μαβίλης είπε την περίφημη φράση: «Πολύ περίμενα πολλές τιμές στη ζωή μου, αλλά τέτοια τιμή να πεθάνω για την πατρίδα δεν την περίμενα». Αυτά λείπουν από τα σχολικά βιβλία, με τα οποία μπορούμε να συγκινήσουμε τα παιδιά. Μας βάζουν συνταγές μαγειρικής, ξεφτιλίζουν και τον Έλληνα δάσκαλο. Πού είναι ο Καρκαβίτσας, ο μεγάλος συγγραφέας, ο οποίος ήταν γιατρός στους Βαλκανικούς πολέμους και χειρουργούσε στην πρώτη γραμμή τραυματισμένους αξιωματικούς και στρατιώτες. Αυτοί ήταν οι τότε πνευματικοί άνθρωποι. Γι' αυτό έσωζαν Μακεδονίες και απελευθέρωναν Ελλάδες. Σήμερα τι έκαναν οι πνευματικοί άνθρωποι? Μόλις βγήκε η ντροπή των Πρεσπών, που δεν ήταν Κυριακή, ήταν Μεγάλη Παρασκευή εκείνη την ημέρα, και έπρεπε να χτυπούν καμπάνες σε όλη την Ελλάδα, έκλεγαν οι γέροντες γονείς μας στα χωριά. Έκλεγαν τα χωριά της Μακεδονίας μας, στα χωριά της Πιερίας. Την ημέρα που υπογράφει η προδοσία, τις επόμενες ημέρες, βγήκαν 300 περίπου ψευτοπνευματικοί κουλτουριάριδες, θολοκουλτουριάριδες, που έλεγε ο μακαριστός γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, οι οποίοι υπέγραψαν και συμφώνησαν και επικρότησαν την προδοσία και έγραψαν: «Εμείς αριστεροί δημοκράτες, προοδευτικοί πολίτες», αυτά αν τα παραθέτεις, έχεις διαπιστευτήρια, ανοίγουν όλες οι πόρτες μαζί με καραδιά άλλα κουσούρια. «Στηρίζουμε τη συμφωνία και με συγχωρείτε, γιατί είμαστε κατά των εθνικισμών και των αναθεωρητισμών. Γιατί είμαστε υπέρ μιας ειρηνικής αλληλέγγυας ευρωπαϊκής βαλκανικής γειτονιάς. Γιατί η συμφωνία υπερβαίνει τις εθνικιστικές και θρησκευτικές εντάσεις. Είμαστε υπέρ της αξιοπρέπειας των λαών. Στηρίζουμε τη συμφωνία, γι' αυτό είναι διεθνιστικό και δημοκρατικό μας καθήκον». Εμείς δεν θέλουμε ούτε δημοκρατικό ούτε διεθνιστικό. Θέλουμε πατριωτικό καθήκον. Έτσι. Και το πατριωτικό καθήκον λέει όχι. Τούτο το γένος, αγαπητοί μου, προχώρησε και περπατάει στην ιστορία με τα όχι και όχι με τα ναι των ενέκων. Όχι, έλεγε ο Λεωνίδας, όχι, είπε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όχι, είπε ο Παπαβλέσσας, όχι, είπε η γενιά του 40. Και δοξαστήκαμε ως λαός. Με τα κομμένα πόδια των στρατιωτών του 40, τους 25.000 με τα κρυοπαγήματα, περπατάει ακόμη σήμερα η πατρίδα μας. Εκείνα τα σαπισμένα, γαγκρινιασμένα μέλη που τα έθαβαν οι παπάδες ιερείς στο μέτωπο, εκείνα είναι τα πόδια με τα οποία βαδίζουμε και σήμερα. Σε αυτούς χρωστάμε την υπερηφάνεια μας. Αγαπητοί μου, με αυτά που γίνονται σήμερα στην πατρίδα μας, ακυρώνεται η επανάσταση του 21. Με τα μνημόνια πρώτων που μας βυθίζουν στην οικονομική φρίκη και κυρίως με τις προδοσίες όπως είναι στη Μακεδονία και τα άλλα που έρχονται και ετοιμάζουν, γιατί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία οι άνθρωποι αυτοί, επαναλαμβάνω,
ακυρώνεται η Επανάσταση του 21. Τα καριοφύλια και το αίμα των Κολοκοτρωνέων, των Καραϊσκάκηδων και των άλλων, του Καρατάσου, να θυμηθούμε του Εμμανουήλ Παπά, του μεγάλου Μακεδόνα, ο οποίος έδωσε τα πάντα για τον αγώνα. Σε κάθε μάχη του 21 και ένας γιος του Εμμανουήλ Παπά σκοτωνόταν, ένας γιος από τους 9 που είχε. Αυτό το αίμα και η οικονομία του Θεού μας απελευθέρωσαν. Και σήμερα οι προδότες που μας κυβερνούν μας βυθίζουν, επαναλαμβάνω, πάλι σε νέα μορφή τουρκοκρατίας ή φραγκοκρατίας. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μιμηθούμε τους ηρωικούς προγόνους μας. Πρώτον, οι δάσκαλοι μέσα στις τάξεις, όσοι πιστοί, όσοι έχουν αναφορά στην πίστη και στην πατρίδα, να θυμηθούν να κάνουν το κρυφό σχολείο. Κλείνουμε την πόρτα της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έβαλαν κάμερες, θα μπουν και κάμερες. Ο μεγάλος αδερφός είναι εδώ σιγά σιγά, να μας παρακολουθούν τι λέμε. Κλείνουμε την πόρτα της αίθουσας, κάνουμε το σταυρό μας και διδάσκουμε αυτό που μας κανοναρχεί ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ψυχή και Χριστό. Αυτά μας χρειάζονται. Αυτά θέλουν και τα παιδιά μας. Τα παιδιά φωνάζουν, παρακαλούν και γλυκαίνονται όταν τους διδάσκεις τα καλούδια της Εκκλησίας μας και τα καλούδια της ιστορίας μας. Σας το λέω από την προσωπική πείρα. Ξέρετε, τα παιδιά δεν θέλουν αυτές τις ανοησίες που διδάσκουμε σήμερα. Θέλουν τις αξίες, θα το πω έτσι, σαρκωμένες σε πρόσωπα. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν θέλω να του εξηγήσει την ηρωισμός. Θα του δείξεις μια εικόνα του Κανάρη, θα του πεις, έλα εδώ παιδάκι μου, τον βλέπεις αυτόν? Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος ο Κανάρης, ένα παλικαρόπουλο, που όταν ζήτησαν στην Βουλή των Προεστών των Ψαρών έναν που έχει καρδιά να πάει να εκδικηθεί την καταστροφή της Χίου, σήκωσε το χέρι του και είπε εγώ. Πήγε, ανατείναξε την αβαρχίδα του Καραλή και όταν το ρώτησα μετά από χρόνια τι σκέφτηκες, τι είπε? Σήμερα Κωνσταντή πεθαίνεις, αποφασισμένος να θυσιαστεί για την πατρίδα. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ το παιδί αυτό το μάθημα και θα θυμάται σε όλη του τη ζωή τι σημαίνει ήρωας σε τούτον τον τόπο. Θέλεις να του διδάξεις την αγιότητα. Θα του δείξεις τον Άγιο Γιώργη ή τον Άγιο Δημήτρη, τα παλικάρια της πίστης μας και θα του πεις 5 πράγματα από το Συναξάρι. Έχουν φύγει τα πρόσωπα μέσα από την ιστορία και τα θρησκευτικά. Αερολογίες, ασάφειες, πράγματα δύσκολα για τα παιδιά. Πορτρέτα θέλουν τα παιδιά, να το πω έτσι. Κάνουν τους ένα μάθημα για τον Κολοκοτρώνη. Έτσι κάνουν, με συγχωρείτε για το εγώ που χρησιμοποιώ. Ένα για τον Καραϊσκάκη, ένα μάθημα για τον Αθανάσιο Διάκο και έχουν μάθει την ελληνική ιστορία. Ξέρουν τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και κυρίως καμαρώνουν γιατί είναι Έλληνες. Τους κάνεις και 2-3 συναξάρια Αγίων και καμαρώνουν γιατί είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πετούν με τα δύο φτερά που πρέπει να έχει ο Ρωμιός. Τα δύο φτερά είναι η αγάπη προς τον Χριστό και η αγάπη προς την πατρίδα. Έτσι γίνεσαι αετός. Χωρίς αυτά, σέρνεσαι. Χωρίς αυτά σέρνεσαι και γίνεσαι σκουλίκι. Και αν γίνεσαι σκουλίκι, μη διαμαρτύρεσαι που σε ποδοπατούν όπως συμβαίνει σήμερα με τις προδοτικές μας ηγεσίες. Γιατί δεν έχουν αυτά τα φτερά για να πετάξουν ψηλά όπως αρμόζει σε εμάς τους Ρωμιούς. Και όπως έλεγαμε πριν και στο σπίτι μέσα, αγαπητοί μου, η μεγάλη του γένους σχολή πλέον δεν είναι η θεολογική σχολή της Χάλκης που έχει γίνει θέμα και μας κοροϊδεύουν. Η μεγάλη σχολή του γένους είναι η οικογένειά σας. Η τελευταία και έσχατη γραμμή άμυνας του ελληνισμού, της ρωμιοσύνης, είναι η οικογένεια. Οι γονείς πλέον να γίνουν δάσκαλοι. Έχασε το σχολείο τον ανθρωποποιό του ρόλο. Να το ξέρετε αυτό. Δεν έχουμε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Είναι Υπουργείο Νεοταξικής Εκπαίδευσης πια. Και μοιράζει δηλητήρια. Να πω και κάτι άλλο. Βλέπετε κάτι αστεία νομοσχέδια για την τσάντα που λέει να μείνει 2 Σαββατοκύριακα και τα βιβλία τέλος πάντων. Γιατί η τσάντα δεν τους ανήκει, είναι δικιά σας και τα βιβλία είναι δικά σας. Όταν δωρίζεις κάτι, μεταφέρεις και την κυριότητα. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Και στο κάτω-κάτω είναι αστεία όλα αυτά. Δηλαδή, για να συσφίξουν, λέει, τις σχέσεις οι γονείς με τα παιδιά τους, να υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Μα υπάρχει πιο ωραία στιγμή το Σαββατοκύριακο να κάτσει λίγο ο πατέρας ή η μητέρα δίπλα στο παιδάκι του να το βοηθήσει στα μαθήματα? Χαίρεται το παιδί. Και δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι δεν θέλουν τα βιβλία στο σπίτι για να μην βλέπουν οι γονείς τα χάλια των βιβλίων. Και τρίτον,
στη Σοβιετική Ένωση είχε καθιερωθεί το ολοήμερο σχολείο, ξέρετε. Δεν θέλουν τα παιδιά να είναι μέσα στα σπίτια με τους γονείς. Τα θέλουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα σχολεία, με τους δασκάλους που τους ετοιμάζουν αφιονισμένοι, ψευτοπροοδευτικοί, αν θέλεις, τύπου ρεπούσι, οι οποίοι θα τους κάνουν γενίτσαρους. Γιατί ενδέχεται μέσα στο σπίτι, αν οι γονείς είναι χριστιανοί, είναι Ρωμνοί, να βγάλουν κολοκοτρονέους. Θέλουν να τα αποσπάσουν μέσα από την οικογένεια. Όλη την μέρα να είναι στο σχολείο. Να μην γευτεί την οικογενειακή θαλπορή. Και κυρίως το λέω και το λέγαμε πριν με τον σεβαστό μου πατέρα Νικόλο, σήμερα αγαπητοί μου θέλει τρέλα κολοκοτρονέικη. Όχι πολύ λογική. Εμείς οι Ρωμνοί δεν προχωρούμε ποτέ με τη λογική. Ή μόνο με τη λογική, να το πω έτσι. Προχωρούμε και με την καρδιά. Έχεις καρδία, δύναση, σωθήνε. Νομίζω έλεγε ένας στο γενοτικό, ο Παμβό, ο γέροντας, ο ασκητής Σερήμου. Έχεις καρδία, δύναση, σωθήνε. Για όλα τα πράγματα. Ο Κολοκοτρώνης τι έλεγε. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν είμαι θα τρελή, δεν θα κάνουμε την επανάσταση. Και πέτυχε η επανάσταση. Λίγοι τρελοί ήταν τότε. Είχε μείνει και μόνος του Κολοκοτρώνης κάποια στιγμή. Και παρακαλούσε την Παναγία. Και τότε είπε και την ωραία φράση που τη λέω στους μαθητές μου και αναθαρούν. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω την υπογραφή του. Μη φοβάστε, αγαπητοί μου. Ο Θεός είναι έντιμος. Δεν παίρνει πίσω τις υπογραφές του. Η Ελλάδα θα παραμείνει ελεύθερη. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ με τους πολιτικούς οι οποίοι μας βυθίζουν στην αξιοπρέπεια και σε αυτό που ζούμε σήμερα. Όταν τέλειωσε η μάχη του Κλικής, να το πω και αυτό, ο στρατηγός Νικόλαος Ιβανόφ μονολογούσε και έλεγε, αναλογιζόμενος στην Πανολεθρία, τους Βούλγαρους βέβαια, στη μάχη του Κλικής, με 8.500 αξιωματικούς Έλληνες στρατιώτες. Ξέρετε, οι περισσότεροι στρατιώτες αξιωματικοί μας κατά την τριήμερο εποπία του Κλικής, επειδή συνέβη, αγαπητοί μου, τον Ιούνιο και είχαν πάρει φωτιά τα σιδεροχώραφα και τότε δεν είχε οργανωθεί ακόμη σώμα τραυματιοφορέων, όσοι ήταν κάπως βαριά πληγωμένοι και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, καίγονταν ζωντανοί. Πολλοί στρατιώτες μας κάηκαν ζωντανοί στο πεδίο της μάχης γιατί δεν μπορούσαν να τους μεταφέρουν. Αυτό σημαίνει αγώνες για τη Μακεδονία. Έλεγε ο Βούλγαρος στρατηγός. Όλα τα είχα σκεφτεί, όλα τα είχα υπολογίσει, όλα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Στο Κλικής έχουμε πρωτομή του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι ο ήρωας της ΕΟΚΑ. Πολέμησε, συγγνώμη, υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στα σύνορα του Κλικής με τα Σκόπια, γιατί ήθελε να γίνει μόνιμος αξιωματικός, σχολή Ευελπίδων, αλλά δεν μπόρεσε λόγω γλώσσας. Δεν ήξερε την καθαρέβουσα ποιος, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Τέτοιες μέρες, το 1957 το Μάρτιο, προδίδεται το κρυσφύγετό του στη Μονή του Μαχαιρά, στην Κύπρο. Ένα σύνταγμα Άγγλων τον πολιορκεί όλη την ημέρα. Του φωνάζει να παραδοθεί. Του Λεβέντη, του Σταυραϊτού του Μαχαιρά, όπως τον ονομάζουν οι Κύπριοι αδελφοί μας. Έλεγε μολόνα δε. Δεν μπόρεσαν. Έβγαλε έξω τους συντρόφους του, έριξαν με ελικόπτερα οι Άγγλοι βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό. Δεν βγήκε. Πήραν το λείψανό του, το καμένο, το καψαλισμένο και το πήγαν στο νεκροτομείο. Μου τα έλεγε η αδελφή του πριν από 20 χρόνια που είχε έρθει ο Κλικής για να φτιάξουμε τα αποκαλυπτήρια, για να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής. Κάλεσαν τον πατέρα του, τον Πιερή, ήταν μοναχογιός. Υποτίθεται να αναγνωρίσει το γιο του, αλλά στην ουσία να τον εξευτελίσουν, να τον δουν να γονατίζει και να κλαίει και να χτυπιέται. Ξέρετε τι είπε, ο Πιερής Αυξεντίου. Δεν κλαίω που σε έχασα που σ' είχα για καμάρι, κλαίω που δεν έχω άλλο γιο τη θέση σου να πάρει. Αυτή είναι η Ρωμνή γονή. Και μια και είναι στην Κύπρο, να πω και κάτι άλλο για τους γονείς τους Ρωμνιούς. Όταν πήγαν στη μάνα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του 18χρονου μαθητή που κρέμασαν οι Άγγλοι και της είπαν «Πες το γιο σου να παραδοθεί, θα σας δώσουμε ταυτότητες καινούργιες, θα σας κρύψουμε στην Αγγλία με ένα τεράστιο ποσό». Και είπε η μάνα «Εγώ δεν γέννησα παιδί να τον αλλούν προδότη, χαλάλι της πατρίδας μου το αίμα του παιδιού μου». Να οι Ρωμνιές οι μάνες. Αγαπητοί μου, να κλείσω με τα λόγια του Αγίου Παϊσίου που συνοψίζουν το πρόβλημά μας σήμερα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, «Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται
από τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μην μιλάμε. Να έχουμε πάντα υπόψη πότε υπόθηκαν αυτά. Πριν από το 90. Είναι φοβερό. Είπα σε κάποιον, γιατί δεν μιλάτε, τι είναι αυτά που κάνει ο Τάδε, τι να πεις μου λέει. Αυτός όλος βρωμάει. Βρωμούσε από μασονία, βρωμούσε από αθεία, όπως βρωμάει και η σημερινή. Αν βρωμάει όλους, γιατί δεν μιλάτε, χτυπήστε τον. Τίποτε, τον αφήνουν. Έναν πολιτικό τον έφτισα. Πες του λέω, δεν συμφωνώ με αυτό. Τίμια πράγματα. Θέλεις να εξυπηρετηθείς εσύ και να ρημάξουν όλα. Αν οι χριστιανοί, απευθύνεται σε όλους μας, σε μένα και σε εσάς τώρα ο Άγιος, δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα. Ενώ αν αντιδράσουν θα το σκεφτούν. Αλλά και οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι για μάχες. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν γερά καρύδια. Άλλαξαν όλον τον κόσμο. Και στη Βυζαντινή εποχή μια εικόνα έβγαζαν από την Εκκλησία και αντιδρούσε ο κόσμος. Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθούμε εμείς και εμείς να αδιαφορούμε. Αν η Εκκλησία δεν μιλάει, για να μην έρθει σε ρήξη με το κράτος. Αν οι Μητροπολίτες δεν μιλούν, για να τα έχουν καλά με όλους. Γιατί τους βοηθάνε στα ιδρύματα κλπ. Οι Αγιορείτες πάλι αν δεν μιλούν, για να μην τους κόψουν τα επιδόματα, τότε ποιος θα μιλήσει? Θα μιλάμε εμείς, αγαπητοί μου. Γιατί ακούμε τους ήρωες και τους Αγίους, ακούμε τον στρατηγό Μακρυγιάννη που μας λέει: όταν μου πειράζουν πατρίδαν και θρησκείαν, θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν, ας μου κάνουν. Ζήτω η μία και μοναδική Μακεδονία. Ό,τι θέλετε, βεβαίως, με τα χαράς. Αν έχω ευλογία από τους γέροντες, μπορείτε να ρωτήσετε, είμαι δάσκαλος εν ενεργεία για θέματα παιδείας, ό,τι θέλετε. Συνάδελφος. Άμα το ξέρεις και μπορείς να απαντήσεις εσύ, θα το πεις εσύ, αγαπητέ Απόστολε. Όχι, όχι, δεν θα είναι ερώτηση. Αυτή καθ' αυτή. Ο κ. Σαραντίνης είναι συνάδελφος δάσκαλος. Ακριβώς γι' αυτό. Ακούγεται. Θα φωνάζετε λίγο. Ναι. Οι ερωτώντες θα φωνάζετε για να ακούγεται και στην αίθουσα. Γιατί καλώς, είναι... καλώς. Α, ναι. Λοιπόν, ακριβώς επειδή είμαστε συνάδελφοι, καταλαβαίνόμαστε και είμαστε στον ίδιο χώρο και εγώ έκτη τάξη έχω φέτος. Απλά ένα προβληματισμό. Εμείς η γενιά μας, η δικιά μας. Εγώ ήδη έχω 32 χρόνια υπηρεσία, φεύγουμε. Όσο και καλή διάθεση να έχουμε, κάποτε αυτό θα τελειώσει. Οι νέοι που έρχονται θα έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα. Έρχεται λέλαπα. Ειδικά αν καταργηθεί το άρθρο 3 με το Σύνταγμα, ούτε προσευχή, ούτε εικόνες, ούτε τίποτα. Σε αυτό λίγο πρέπει να οργανωθούμε και να δούμε τι γίνεται. Εμείς οι παλιοί που φεύγουμε, τι αφήνουμε μετά. Χρειάζεται κάποια οργάνωση για αυτούς. Τους νέους, τους ελάχιστους που θα έχουν διάθεση να δουλέψουν τις επόμενες δεκαετίες, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό θέλω να πω. Η Εκκλησία πολεμουμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Έτσι. Και η παιδεία ανθίζει πάντοτε όταν με τέτοιες συνθήκες, αγαπητέ Απόστολε. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι και αρκετοί γονείς, το είδαμε στα συλλαλητήρια, πώς ξυπνάει ο κόσμος, έχουν καταλάβει που το πάνε στα δημοτικά σχολεία και στις άλλες βαθμίδες. Ότι μαγαρίζονται πλέον τα παιδιά και σιγά σιγά θα ιδρύονται κρυφά σχολιά. Αλλά στο κάτω-κάτω, εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, πιστεύουμε και στην πρόνοια του Θεού, αγαπητοί μου. Αυτή η λέλαπα, όπως την ονόμασες, αγαπητέ Απόστολε, που βιώνουμε σήμερα, δεν θα παραμείνει. Ο Ελληνισμός δεν θα ανεχτεί, πιστεύω, για πολύ καιρό αυτή την κοροϊδία και αυτή την απρέπεια που επέπεσε στο κεφάλι μας. Και να μην απελπιζόμαστε και να μην φοβόμαστε. Εγώ αυτό λέω, μην φοβάστε. Ξέρετε, να πω και κάτι άλλο που σκέφτηκα τώρα. Μας ονομάζουν πολλά πράγματα με τη λέξη φοβία. Ξενοφοβία, ομοφοβία. Προσέξτε λίγο. Ο φόβος είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα. Έναντι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, στο πω έτσι. Αλλά αυτή χρησιμοποιεί τη λέξη φοβία, που αν πάτε στα λεξικά και τα δείτε, φοβία είναι μια ασθένεια. Δηλαδή θέλω να μας παρουσιάσω ότι είμαστε ούτε λίγο ούτε πολύ άρρωστοι που φοβόμαστε, τέλος πάντων, για αυτά, για ορισμένα πράγματα, κυρίως για τα παιδιά μας. Όχι, θα αντιδρούμε,
θα μιλούμε και έχω την εντύπωση ότι θα συμβεί και αυτό με τα κρυφά σχολιά. Ήδη ακούω ότι σε διάφορα μέρη της Ελλάδος κουνιούνται και ανακοινούνται γονείς να ιδρύσουν τέτοια σχολεία στα οποία θα διδάσκεται ένα μάθημα, αγαπητοί. Ξέρετε ποιο? Πατριδογνωσία. Αυτό είναι το μάθημα που χρειάζεσαι. Το θυμάστε το μάθημα της πατριδογνωσίας? Εσείς η γενιά η δικιά σας που το θυμάστε, ξέρετε τι είναι πατρίδα. Τα σημερινά παιδιά δεν ξέρουν τι είναι η Ελλάδα. Αυτό που βλέπουν, όπως έλεγε ο ποιητής, δεν είναι η Ελλάδα. Είναι κάτι άλλο. Το ρωτάς από πού είσαι και σου λέει από την τάδε πολυκατοικία. Το παιδί δεν ξέρει τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι να είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Τώρα είναι πεδίο δόξης λαμπρών, για τα χωράφια έχουν ασπρίσει θα λέγαμε και θέλει εργάτες σήμερα η Ελλάδα. Αλλά και οι νέες γενιές, ας μην τις υποτιμούμε, δασκάλων, νομίζω ότι και από εκεί θα ξεπηδήσουν πατροκοσμάδες και δασκαλίτσες του μακεδονικού αγώνα. Μην το φοβάστε το γένος, έτσι μπορεί να τρώμε δηλητήρια, τρώνε από εμάς, όπως έλεγε και ο στρατηγός, αλλά μένει και η μαγιά. Και ξέρετε τι σημαίνει μαγιά οι γυναίκες, όλο το φύραμα ζημί, Πάτερ Θεόδωρε. Είμαι κι εγώ δάσκαλος και μάλιστα παλιός δάσκαλος. Χάρηκα πάρα πολύ που οι μαθητές μου έχουν αυτήν την οτροπία και αυτήν την ορμή και αυτό το θάρρος, όπως ο κύριος Νατσιός και οι άλλοι παρόντες εδώ. Και επειδή και εγώ πολλές φορές έλεγα μέσα μου άραγε θα υπάρξει διαδοχή, συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Νατσιού ότι όσο δύσκολοι και αν φαίνονται οι καιροί, δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα κρατήσουν το γένος και θα κρατήσουν την πίστη. Και θέλω επίσης να κάνω μία διευκρίνηση για το θέμα του δετερόθρησκου κράτους, το άρθρο 3, στο οποίο αναφερόμαστε ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, διότι ακόμη και τώρα υπάρχει ελπίδα για το άρθρο αυτό, διότι ψηφίστηκε με πλειοψηφία 151 βουλευτών, μάλλον ύποπτη πλειοψηφία, διότι καταρχήν είχε ψηφιστεί από 150 και δεν περνούσε το άρθρο αυτό. Αλλά επειδή το άρθρο αυτό δεν ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία 180, πρέπει στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να πάρει 180 ψήφους. Και οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι αποκλείεται, ακόμη κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, να βρεθούν την επόμενη αναθεωρητική βουλή να βρεθούν 180 βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν αυτό το δετερόθρησκο κράτος. Επομένως, μέσα σε όλη αυτήν την θύελα και μέσα σε αυτήν την λέλαπα, ο Θεός αφήνει μερικές ηλιαχτίδες. Παραμένει ακόμη η ελπίδα το άρθρο αυτό να μην ψηφιστεί και επιτρέψτε μου και να πω και συμμερίζομαι ότι στο χέρι μας είναι, δηλαδή μερικές φορές διαρωτώμαι, μα είναι δυνατόν να υπάρξουν Έλληνες πατριώτες, ορθόδοξοι χριστιανοί, πρέπει να τα λέμε, όπως έλεγα για τον ονοματοκρατισμό, οι οποίοι θα ρίξουν στις επόμενες εκλογές την ψήφο τους σε αυτούς τους αθέους, σε αυτούς τους αρνησυχρίστους. Από εκεί θα ξεκινήσει. Δηλαδή η επιδίωξη όλων μας πρέπει να είναι ότι να λέμε πάντου όχι ψήφο στους αθέους. Όχι ψήφο σε αυτούς οι οποίοι μας έφεραν στο χάλι αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ για την παρουσία απόψε. Και να πω επίσης ότι κρυφά σχολιά, εγώ τη δημιουργία κρυφών σχολιών την εκκήρυσα πριν από 30 χρόνια. Και έκανα πολύ μεγάλο αγώνα εναντίον των επιστημόνων οι οποίοι ειρνούντο την ύπαρξη κρυφών σχολιών. Για να μην υπάρξουν καινούργια κρυφά σχολιά, έλεγαν μα και δεν υπήρξαν κρυφά σχολιά. Και έκανα του κόσμου τις προσπάθειες επιστημονικά με μελέτες να αποδείξω πως υπήρξαν κρυφά σχολιά. Μας τα δείχνουν. Όπου να πάμε, μας δείχνουν κρυφά σχολιά. Αλλά να πω όμως ότι ήδη λειτουργούν κρυφά σχολιά, κύριε Νατσιέ. Εδώ η αίθουσά μας είναι κρυφό σχολείο. Και η αίθουσα τη Σούτσου και οι άλλες αίθουσες όπου υπάρχουν ορθόδοξοι πατριώτες, ιερείς κτλ. Είναι και εκεί κρυφά σχολιά. Έτσι. Θα συνεχίσουμε με τα κρυφά σχολιά και δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί η πίστη μας και η πατρίδα μας. Πριν συνεχίσουμε από την αίθουσα,
να μεταφέρουμε το κλίμα από το διαδίκτυο, γιατί μας παρακολουθούν άλλοι τόσοι και πολύ περισσότεροι από το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει να πω ότι μεγάλη εντύπωση έκανε η σημερινή ομιλία σας, η απόψινή ομιλία σας. Έχουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς από παντού, από τον κόσμο ολόκληρο. Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, από Γερμανία, από Αμερική, από Βοστόνη, από Αυστραλία, από Δράμα πιο κοντά, από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μερικά σημαντικά μηνύματα θα σας διαβάσω. Ευχαριστίες για το σύλλογό μας, για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τις υπέροχες και πολύτιμες ομιλίες που φιλοξενεί στην αίθουσά του. Επίσης, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από πολλές περιοχές. Ο Κρίς Σαββίδης λέγει ότι σας ευχαριστούμε για την ωραία ομιλία σας. Είχαμε βρεθεί στην Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος με σας. Λυπάμαι που αντί να στηριχθούμε στην πλούσια ενορθόδοξη παιδεία μας, κοιτάμε προς τη Δύση που έχει εκφυλιστεί. Η Αγγελική Λεωνιδάκη λέγει την καλησπέρα μου. Εύχομαι, Κύριε, να ασχέει ο Θεός να σας φωτίζει και να σας δίνει τη δύναμη να ορθώνετε το ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα και το πατριωτικό σας ανάστημα πάντοτε με το λόγο και τα έργα σας. Ευχαριστούμε που δεν πτωείστε και μας ξυπνάτε από τη λύθη των καιρών. Η Χριστίνα Τράνζα, χωρίς τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίες ορθοδόξου πίστεως, τα παιδιά πάβουν να έχουν πνευματικά την ελληνική ταυτότητα. Από τις διαστροφές δε που εφαρμόζουν στην παιδεία τα νεκρών και ηθικά. Ο Κόρβιτς 1 λέει, επίσης σήμερα έχουμε παντού τμήματα τουρκικών σπουδών, που δεν έχουμε, αλλά δεν έχουμε τουρκοκρατία. Διώξαμε τους Τούρκους, αλλά όχι τους Θεραγιάδες. Χριστό και Ελλάδα έχουμε ανάγκη, ιερείς και δασκάλους δηλαδή, άξιους σαν τον κύριο Νασιό και εμάς τους ιερείς εδώ που είμαστε. Ο Δημήτρης Βλάχος λέει ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, έβγε διδάσκαλε. Καλησπέρα από Βύρωνα. Ο Γιώργος Βοιαδάκης κτλ. Κρυφό σχολείο στα σπίτια μας και στις συνορίες. Μπράβο Νατσιέ, ήρωας άγνωστη λέξη σήμερα. Η Μαριάθη Κυρδικίδου. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της αδερφότητάς σας και την παρουσία του κύριου Νασιού. Είχα την τιμή να το γνωρίσω πέρυσι και να μας βοηθήσει στον αγώνα κατά του βιβλίου των θρησκευτικών. Δυστυχώς θα έπρεπε τα βιβλία αυτά να τα στέλνουμε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε πρωτοβουλία, αν και το είχα προτείνει σε αρκετούς αρμόδιους. Άξιος, μπράβο δάσκαλε από το Βαγγέλη από την Έδεσα, συνέχισε δυναμικά και μία ερώτηση συγκεκριμένα από τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο. Εξαιρετικός ο συνάδελφος και χαρισματικός παραθεού, για εσάς, σε εσάς αναφέρεται. Τον παρακολουθούσαν ελιπόστε 4Ε. Αλήθεια, μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια γιατί σταμάτησε από το κανάλι ή το σταμάτησαν? Και επίσης κοντά σε αυτήν και μια άλλη ερώτηση από τον Juventus 321. Καλησπέρα, μπορεί να μας πει ο κύριος Ανασιός ποιος τον έδιωξε από την 4Ε? Και μια ερώτηση σημειώστε την. Τα βιβλία θρησκευτικών από τον Γκάρ Σιάντι 100. Τα βιβλία θρησκευτικών έχουν εγκριθεί από Επιτροπή Μητροπολιτών. Πείτε ονόματα. Εντάξει. Ο Ίδρας είναι ο ένας αυτός που προστατεί και είναι και με τον τρώει και πίνει με τον κύριο Γαβρόγλου. Εντάξει. Καταρχάς όταν πηγαίναμε και... Και τα άλλα, Δημήτρη. Και ο Ίδρας, ο Μεσογιές, Μεσογιές. Ο θα πω και κάτι άλλο γέροντα. Να πω το εξής. Πηγαίναμε και μιλούσαμε. Να σας πω αυτό που συνέβη στο Κυλκής με σχολικό σύμβουλο. Τα επιχειρήματα τα δικά μας τους κατατροπών. Δεν είχε να μιλήσει, δεν είχε να πει τίποτε. Αυτό. Και μου λέει, τι μιλάς δάσκαλε, βγήκε καμιά απόφαση από την Ιερά Σύνοδο? Εσύ είσαι πιο έξυπνος από την Ιερά Σύνοδο. Καταλάβατε το ποιο επιχείρημα χρησιμοποιούσαν? Ότι δεν καταδικάστηκαν επισήμως από την Ιερά Σύνοδο αυτά που σας έδειξα. Φωνάξτε με μετά από μερικούς μήνες να μιλήσουμε πρώτα ο Θεός μετά το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει σήμερα βιβλία θρησκευτικών? Τις βλασφημίες που περιέχουν και τις απρέπειες. Δεν έχουμε επίσημη καταδίκη από την Ιερά Σύνοδο να το ανεμίζουμε κι εμείς ως επιχείρημα. Έχουμε δόξα τω Θεώ και μπράβο από τους δικαστές οι οποίοι τα χαρακτήρισαν αυτά τα νέα προγράμματα θρησκευτικών παράνομα και αντισταγματικά. Πάνω εκεί πατάμε πλέον. Αλλά έχουμε τα κόρπα του Υπουργείου Παιδείας που λέει άλλα τα προγράμματα του Γαβρόγλου, άλλα του Φίλη, και απλώς έχουν αλλάξει δύο κόμματα και δύο περισπομένες, να το πω έτσι. Και δεύτερον, γιατί με έδειξαν το 4Ε, γιατί ζήτησα 3.000 το μήνα μισθό γι' αυτό. Αφιλοκερδός πήγαινα, από το Κυλκής κατέβαινα, δόξα τω Θεώ. Εγώ, αιωνία η μνήμη του μακαριστού γέροντα του πατρός Θεοφύλου, ο οποίος
τότε προσωπική του επιλογή. Από εκεί πέρα οι καινούργοι τα λοιπά με εκδίωξαν. Εντάξει, έπεσε στήριγμα από πάνω προφανώς. Άλλοι είπαν από Πατριαρχείο, άλλοι είπαν από το Υπουργείο Παιδείας. Δόξα τω Θεώ, λέω να, δούμε την, να το δούμε με καλό λογισμό, πάτερ, πατέρες, ή να μην υπεραίρομαι, έτσι. Εντάξει. Αλλά σημασία έχει ότι αυτό που με λύπησε ιδιαίτερα είναι ότι είχαμε ένα βήμα. Δεν έκανα μόνος μου την εκπομπή. Φώναζα ανθρώπους, οι δήμονες, για ορισμένα θέματα, παιδείας, κυρίως γλώσσες. Εντάξει. Και χάθηκε ένα βήμα. Τέλος πάντων. Είναι οικουμενικό λοιπόν, βήμα. Αλλάζει. Δεν πειράζει, κοιτάξτε. Εγώ πληρώνω από το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δεν είναι Υπουργείο Παιδείας. Απλώς είχαμε ένα βήμα. Με την ευλογία του πνευματικού μου το κρατούσα. Από εκεί πέρα με εκδίωξε. Ήρθε ίγκυκε η ώρα να φύγω. Και καλά έκανα γιατί τελευταία είχα και τέλος πάντων μου κοσκίνιζαν τους καλεσμένους. Οπότε ήταν και υποτιμητικό για μένα αυτό. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ό,τι και να γίνεται, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε. Έτσι. Εμείς θα το βλέπουμε με καλό λογισμό και θα λέμε κάτι άλλο θα συμβεί. Έχω άλλο, να προτάσεις να πάω σε άλλα τοπικά περιφερειακά κανάλια. Απλώς είπα φέτος να μην πάω πουθενά και πρώτο Θεός από το Σεπτέμβριο κάτι θα γίνει. Έτσι. Δεν χάνεται αυτό, δεν... Ο πατήρ Σεραφείμ. Ναι, βέβαια. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα απλώς να προεκτείνω λίγο τη σκέψη σας εδώ. Αλλά είναι η ευθύνη για αυτό που θα πω δική μου και κανενός άλλου. Το παράδειγμα της 4Ε, ας είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, για το πώς τα κάστρα της πίστεως αλώνονται από μέσα. Θυμούνται όλοι πολύ καλά πριν 20 χρόνια τι αγώνα έκανε η 4Ε και η Λυδία με τα τεύχη τα Γρηγορείτε εναντίον του παπισμού, εναντίον του οικουμενισμού. Έφυγε ο μακαριστός γέροντας, μπήκε ο καινούριος πνευματικός και τους άλλαξε τα φώτα. Και αυτή τη στιγμή προβάλλουν οικουμενισμό. Προβάλλουν την προδοσία της πίστεως και διώκουν τους αγωνιστές. Γι' αυτό να μην εφησυχάζουμε, διότι έτσι αλώνονται τα κάστρα από την αδιαφορία και τη σιωπή και την παρέλευση του χρόνου μέσα σε αυτή την κατάντια. Ευχαριστώ. Έτσι είναι. Θέλω να πω και εγώ πάνω στο θέμα της 4Ε ότι πριν από 4,5 χρόνια κήρυξα εμπάργκο στην 4Ε. Ακόμα ο πατήρ, μόλις είχε κοιμηθεί ο πατήρ Θεόφιλος για τέτοια θέματα και νομίζω ότι ένα εμπάργκο που μπορεί να προκληθεί από το λαό του Θεού που νομίζει ότι ακούει ορθόδοξο λόγο ανοίγοντας την 4Ε. Όπου πάει ο Πατριάρχης, ό,τι κάνει ο Πατριάρχης, εντεταλμένη η 4Ε από πίσω του. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει ούτε στον Τραμπ. Ούτε ο Τραμπ δεν έχει κανάλι που να τον ακολουθεί συνέχεια. Ο Πατριάρχης έχει όμως, με τις ευλογίες του οικείου Μητροπολίτου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει όλοι οι χριστιανοί, όταν βλέπουν οικουμενιστικά δρόμενα που παρουσιάζονται από το κανάλι αυτό, να διαμαρτύρονται δυναμικά, με τηλεφωνήματα, με επισκέψεις στα βιβλιοπωλεία και να διαμαρτύρονται και να λένε ότι δεν θα ξανανοίξουμε τη 4Ε να την παρακολουθήσουμε και ειδικά γιατί έδιωξε τον Νασιό. Αυτό είναι. Άμα ακούγατε τη μάνα μου τι έλεγε, εσείς αυτά τα δικά σας είναι παρονυχίδες. Για το 4Ε. Εγώ απλώς για την ιστορία να υπενθυμίσω ότι πιέσεις, Δημήτρη, δεν δέχθηκες μόνον εσύ. Πιέσεις δέχτηκε ο ίδιος ο γέροντας. Όταν έκανα εγώ επί 3-4 χρόνια σειρά εκπομπών πριν από σένα. Θυμάμαι. Ήμασταν συναγωνιστέ τότε με τον γέροντα στον αγώνα εναντίον του Πάπα. Και κάποια φορά, αφού έφυγε ο Πάπας, ήρθε μας επισκέφθηκε εδώ, άρχισα να βλέπω τον γέροντα λίγο προβληματισμένο με την παρουσία μου στην 4Ε. Και τον ρώτησα, γέροντα, συμβαίνει τίποτε, μήπως πρέπει να διακόψουμε τη συνεργασία μας αυτή. Και λέει, Πάτερ Θεόδωρε, ευχαριστώ, εγώ δεν ήθελα από ευγένεια να σας το πω, αλλά δέχομαι πιέσεις να διακόψετε τη συνεργασία μαζί. Επομένως αυτή η πίεση είναι πολυχρόνια, ναι. Και ασκείται πολυχρόνια και φαίνεται πως δεν την άντεξαν και στην περίπτωση. Καλά, εγώ δεν λέω πολλά αρνητικά. Ο πατήρ Νικόλαος έκανε πολύ καλά που τα θύμισε, διότι η ώρα την οποία είχε ο κύριος Νατσιός στην 4Ε ήταν μια εξαίρεση ορθοδοξίας και πατριωτισμού. Μία όση.
Και στενοχωρούμε πάρα πολύ, διότι βλέπω ενώ το κανάλι αυτό ξεκίνησε ως ένα ορθόδοξο κανάλι, έχει καταντήσει τώρα, όπως σωστά είπε ο πατήρ Νικόλαος, να είναι ένα κανάλι οικουμενιστικό. Όλοι οι οικουμενιστές παρελάβουν από την 4Ε και προβάλλουν εκεί τα επιτεύγματα του Οικουμενικού Πατριάρχου και όλων των άλλων οικουμενιστών. Ήθελα να βεβαιώσω απλώς ότι είναι σωστή η παρατήρηση του πατρός Νικολάου, ο κύριος Νατσιός από Ευγένεια, και να θυμίσω ότι όπως σας απήντησε απόψε ο κύριος Νατσιός, λίγο ηρωνικά κτλ., ότι ήθελε να πάρει μισθό 3.000, βρισκόμουν και εγώ σε δύσκολη θέση τότε, όταν και εγώ καταργήθηκα από την 4Ε, για να γίνει αισθητό ότι καταργούνται φωνές. Ρωτούσαν πολλοί, Πάτερ Θεόδωρε, γιατί δεν είστε πλέον στην 4Ε. Μερικοί θυμούνται ακόμη τις εμφανίσεις μου στην 4Ε. Γιατί δεν είσαι στην 4Ε, τι να πω εγώ. Έλεγα ότι είμαι πολύ φορτωμένος, πολύ απεισχολημένος, για να μην εκθέσω και τον γέροντα εκεί. Είμαι απεισχολημένος, αλλά οι λόγοι ήταν άλλοι. Δυστυχώς η εξέλιξη τώρα χειροτέρεψε πάρα πολύ. Μπορώ να μιλήσω. Ελάτε μπροστά όπως εδώ. Μπροστά για να ακούγεις το κουμπί. Γιατί μας ακούγε το διαδίκτυο. Να μην υπάρχει το κελό. Ευλογείτε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Σας βλέπω όμως, μεσοδιακτήριο. Ήθελα να πω κάτι, κύριε Νατσιά, σας παρακολουθώ χρόνια και έχουμε βρεθεί και σε μια πορεία εδώ στη Θεσσαλονίκη για τη Μακεδονία μας. Ήθελα να σας πω, είμαι μητέρα 5 παιδιών και έχω και 2 εγγόνια προς το παρόν, από το ένα μου παιδί. Ναι. Το πρώτο σχολείο, αλλά και το κρυφό σχολείο και το κατηχητικό συγχρόνως, μπορεί κάθε μητέρα και κάθε πατέρας να το κάνουν μέσα στο σπίτι τους. Το είχα θέσει εγώ σε εφαρμογή από τότε που γέννησα τα παιδιά μου. Καταρχάς, είχα το γιορίτικο τυπικό. Ήθελα να κάνω την προσευχή μας, να κάθονται όλοι στο τραπέζι να τρώνε τα παιδιά και ακόμα και ο σύζυγος. Και εγώ καθόμουν και διάβαζα τους βίους των Αγίων της ημέρας. Και αν υπήρχε και απολυτίκιο, μεγαλινάριο, το έλεγαμε και αυτό. Επίσης, ο μπαμπάς έκανε πολύ το μάθημα της γεωγραφίας και της ιστορίας. Ο Νεκτάρος αγαπάει πάρα πολύ την ιστορία και τη γεωγραφία και αυτό ήταν απαράβατος όρος, έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε μέσα στο σπίτι. Επίσης, η τύχη του σπιτιού μας ήταν γεμάτο από αγιογραφίες και από τους πολεμιστές του 21, μεγάλη αγάπη στον Παύλο Μελά. Και ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν κρυφά σχολιά και στη Βόρειο Ήπειρο, με το οποίο το θέμα αυτό ασχολούμαι χρόνια. Ξέρετε ότι κάποια πράγματα, επειδή είμαι σε τάξεις, δεν μπορούν οι δασκάλες, και είχε πάει η κόρη μου που είναι δασκάλα για αεροποστολή για ένα χρόνο στη Βόρειο Ήπειρο, στο Αργυρόκαστρο. Πολλά πράγματα δεν μπορούν να υποθούν μέσα στην τάξη, γιατί υπάρχουν και παιδιά Αλβανών. Και κυρίως τα παιδιά των Αλβανών που πάνε στα σχολεία είναι αυτονών που δουλεύουν για τα ναρκωτικά που υπάρχουν εκεί. Δουλεύουν, είναι πάρα πολύ ευκατάστατοι και τα παιδιά τους τα πάνε και εκεί ένα σχολείο. Μετά όμως τι γινόταν, οι δασκάλες συναντιόντουσαν σε ένα σχολείο παλιό που υπάρχει στους Βουλιαράτες και εκεί καθόντουσαν και λέγαν και για Χριστό και για την Ελλάδα και για τη Βόρειο Ήπειρο. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ούτε να φοβόμαστε τίποτα και να ευχαριστούμε τον Θεό που επιτρέπει να τα περνάμε αυτά. Άλλωστε, όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή ξέρει ότι τα άσχατα χρόνια τα περνάμε, τα ζούμε και το καλύτερο θα είναι να αγωνιστούμε τώρα για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Και μάλιστα ο Παράδεισος δεν ξεκινάει αφού φύγουμε. Πολλές φορές ο Παράδεισος είναι εδώ όταν τα περνάμε. Καταλάβετε. Ναι, ναι. Και εγώ ευχαριστώ. Ευλογείτε.
Κύριε Νατσιέ, τι κάνετε? Λοιπόν, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Το κρυφό σχολείο Μονοπολί. Λοιπόν, είμαστε και εμείς εκπαιδευτικοί στη μέση εκπαίδευση. Πράγματι, έχουμε αυτό το βίωμα όταν κάποιοι ανακαινούν το θέμα. Αν υπάρχουν κρυφά σχολιά, γελάμε. Γιατί εγώ είμαι 19 χρόνια στην εκπαίδευση και ξέρω τι κάνω τα 18 χρόνια κρυφό σχολείο. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα το σχολείο είναι φανερό. Δεν είναι κρυφό. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Πλέον ο ένας μαθητής έρχεται απέναντι με έναν γωνία και μπορούν να σε βάλουν να σε δικάσουν. Ένας γωνίας. Λοιπόν, οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε, ανοίγουμε. Και εδώ τώρα μπροστά στις κάμερες δεν υπάρχουν κρυφά σχολιά. Είναι η εποχή μας φανερή. Και θα θυμίσω μόνο για να κλείσω αυτό το κομμάτι, να πω στο δεύτερο, το ότι ο Δανίλ όταν έμαθε, ο προφήτης Δανίλ, όταν έμαθε ότι ο νόμος καταδίκαζε αυτούς οι οποίοι προσεύχονταν, ενώ προσευχόταν με κλειστά πατζούρια, άνοιξε τα πατζούρια του και μετά στο λάγκο των Λεόντων, λοιπόν, τον προστάτεψε ο Θεός. Οπότε και εμείς πρέπει να διακρίνουμε πότε πρέπει να έχουμε τα κλειστά και πρώτε τα ανοιχτά πατζούρια. Το πνεύμα του κρυφού σχολείου, λοιπόν, δηλαδή, Δημήτρη. Λοιπόν, ένα δεύτερο τώρα. Περιέγραψα χθες μόλις με τον σύμβουλο, ο οποίος ήρθε κατά παραγγελία να μιλήσει μαζί μου, γιατί και εγώ μιλάω και δεν σιωπώ. Και του είπα ότι, του δείξα πάνω σε ένα τραπέζι, ότι μας μπρόχνουν οι νόμοι, ναι, είναι νόμοι αθέων, οι οποίοι μας μπρόχνουν, και του δείξα και την άκρη του τραπεζιού με νόημα ότι πάμε να φουντάρουμε. Δεν πρέπει όμως οι γονείς να βάλουν λίγο πλάτη, που σημαίνει ότι έχουν δικαιώματα οι γονείς. Έχουν δικαιώματα. Δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν αυτά τα δικαιώματα με συλλογικό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε προσωπικά τον αγώνα, αλλά θέλουμε μια επιτροπή δεοντολογίας έτσι όπως την ονόμασα. Δεν μπορεί οι γονείς. Τώρα σήμερα είχαμε αρχαιρεσίες για τον πρόεδρο του συλλόγου, για το Προεδρείο. Ποιος θα πάει να γίνει πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών? Θα πάνε 2-3 αριστερόστροφοι και άλλοι αριστερόμυαλοι. Λοιπόν, και θα πάρουν τις θέσεις και δεν μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, πρώτον αυτό έχουμε ευθύνες οι γονείς τεράστιες. Το κρυφό σχολείο δεν φτάνει πλέον. Θέλει φανερό σχολείο. Να συμμετέχετε. Οι νόμοι όλοι και διεθνείς νόμοι και ευρωπαϊκοί κτλ. Μας προστατεύουν. Αλλά τον καθηγητή ποιος θα τον προστατέψει? Λοιπόν, θα πρέπει και πλέον και φοβούνται, οι σύλλογοι φοβούνται, δεν παίρνουν θέσεις. Φοβερά πράγματα, φοβερές καταστάσεις. Λοιπόν, οι γονείς έχουν δικαιώματα, πρέπει να γίνει μια επιτροπή δεοντολογίας από τον ιερέα, όποιον ενδιαφέρεται. Κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τι ακούνε τα παιδιά μας? Μπορεί κάθε κυβέρνηση, μπορεί αυτή τη στιγμή, εγώ τους είπα, η κυβέρνηση έχει λόγο για οικονομία και για επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει η κυβέρνηση, η άθεα κυβέρνηση για ηθική. Είναι δυνατόν να παράγει ο άθεος ηθική? Αν είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να τους έχουμε κλείσει το στόμα. Δεν έχετε δικαίωμα, μιλήστε για επαγγελματικό προσανατολισμό. Τίποτα άλλο δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε. Για οικονομία. Και κάντε αυτά που πρέπει με τους αριθμούς. Λύστε τα προβλήματά σας με τους αριθμούς. Που σημαίνει ότι θέλουμε τους γονείς να βγουν μπροστά, να δημιουργήσουν επιτροπές. Και μου λέει κάποιος, εσύ είσαι δάσκαλος, δεν μπορείς να μιλάς. Μα είμαι δάσκαλος μέσα στο σχολείο, έξω είμαι γονέας και εγώ έχω 2 εγγόνια. 4 παιδιά, δόξα τω Θεώ και ένα στον ουρανό. Λοιπόν, έχω και 2 εγγόνια, είναι σύγκρουση ρόλων. Μέσα είμαι εκπαιδευτικός, έξω είμαι εκπαιδευτικός, είμαι γονέας, είμαι παππούς. Δεν πρέπει εμείς να συμβουλέψουμε αυτούς τους ανθρώπους που τα ζούμε μέσα. Υπάρχουν τρόποι, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους γονείς. Ευχαριστώ. Πάλι από το διαδίκτυο, να μην τους αδικήσουμε. Η κυρία Ευαγγελία Πινότσι. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά, κύριε Νασιέ. Η δύναμη της ψυχής σας μου θυμίζει εκείνο τον ήρωα Μανιάτη δάσκαλο που είχα από την Πέμπτη Δημοτικού. Στην Πέμπτη Δημοτικού. Η Άννα Ιωάννου. Η δασκάλα του παιδιού μου στην Τετάρτη Δημοτικού, από ό,τι μου έχει πει το παιδί μου, είναι μάλλον άθεη και δεν τους κάνει καθόλου θρησκευτικά στην τάξη, ούτε καν επιλεκτικά ορθόδοξα κεφάλαια. Νίκ Νταράμ. Τους αδερφικούς μου χαιρετούν σε όλους σας. Ένας εκτοπισμένος Έλληνας Ορθόδοξος από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, η Άννα Ιωάννου, πώς να το χειριστώ ως μητέρα στο σπίτι. Νομίζω ότι τέθηκε το θέμα νωρίτερα, δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις. Στο σπίτι προσπαθώ να μιλάω στο παιδί μου για τον Χριστό και γενικά να της μεταφέρω την Ορθόδοξη παιδεία. Από τότε που έφυγε από το 4Ε ο κύριος Αρασιός, το κόψαμε. Τροπήθος. Ο Στεφ Παύ λέει να κάνετε εδώ εκπομπές. Ωραίο. Τάσος Καπασακάλης. Ευχαριστούμε τον κύριο Νατσιό και τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο Άγιος Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο Ιωάννης Πυρογράφος.
Άρθρο 120, παράγραφος 4 του Συντάγματος. Η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει. Γκόρδιτς 1. Ένα από τα 4 έψιλον είναι το ευρώ μάλλον. Αλέξανδρος Υψηλάντης, να κόψουμε τη 4 έψιλον. Εγώ το έκοψα πριν διώξουν τον, Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη και έκοψα και τις παραγγελίες από την Λιδία. Εντάξει, ο κόσμος όπως αισθάνεται εκφράζεται. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση και σε όλα αυτά τα που ακούγονται. Ήταν πιο πολύ παρενετική η συμβολή των... Έχουμε άλλη ερώτηση από το ακροατήριο. Ο κύριος Γιώργος... γιατί μας χρειάζεται πάντα ένας ψυχίατρος να... Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, ναι. Ήθελα να επιβεβαιώσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος, ο πολύτεχνος, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι σας οι Βούλοι Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί εγώ έχω το δικό μου παράδειγμα. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων όλης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκριμένο σχολείο, το Τρίτο Χαριλάου που είμαστε, ήθελαν να αφιερώσουν τη γιορτή στο Χατζηδάκι. Ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με το Μακεδονικό, με τον Παύλο Μελά, και αν και πρότεινα εγώ η τελετή να γίνει για τον Παύλο Μελά, τρίτη γυμνασίου, εν τούτης ψήφισαν και μειοψήφισα εγώ και προτείναν το Χατζηδάκι. Δηλαδή, φέρουν τα δικά τους τα πρότυπα και τα περνάνε. Γι' αυτό πρέπει όλοι να εργοποιηθούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να κάνουμε αγώνα ενεργό, να μην καθόμαστε στα σπίτια μας, να πολεμάμε, γιατί αυτοί πλέον δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Μας προκαλούνε, εμείς δεν θα αντιδράσουμε επιθετικά, αλλά πρέπει να είμαστε ενεργοί. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νατσιό για τη συμμετοχή του εδώ, γιατί κάνει ενεργό αγώνα εδώ και χρόνια. Εμείς το μαθαίνουμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο το 4 έξω. Είναι πολλά χρόνια που κάνει αυτόν τον αγώνα και πρέπει όλοι μας να σταθούμε και να δώσουμε και την ψυχή μας ώστε να. Κάπως αυτό το έργο αναπαυόμαστε. Και εγώ σαν ψυχίατρος, το πιο σημαντικό είναι να έχουν τη συνείδησή μας ίση. Αν έχουν τη συνείδησή μας ίση και θα ευχαριστούμε. Διαφορετικά θα καθόμαστε στον καναπέ και θα μιλάμε μόνο και θα τον ξημερούμε. Ευχαριστώ. Τώρα που υπόθηκε ότι ο κύριος Δαρασιώσης πολλά χρόνια κάνει αγώνα, μου ήρθε η εξής εικόνα, Πατρε Θεόδωρε. 10 χρόνια πριν, στον προφήτη Ηλία Αροπόλης. Ναι. Που καλέσαμε τον κύριο Δημήτρη να κάνει την ομιλία, ήσασταν και εσείς και κάνατε παρέμβαση. Ναι. Και πολλοί από το αρθοκαλύπτο δικό σας είχαμε την Παναγία αυτήν ακριβώς πίσω τον κύριο Λασκό. Και πάρει και εικόνα. Όταν έκανε την ομιλία, γιατί την Παναγία την είχα γεωγραφήσει εγώ και οπότε την έπαιρνα μαζί μου πρίκα. Και λέω πώς περνά τα χρόνια, δηλαδή. 10 χρόνια πριν σαν σήμερα. Πραγματικά ο κύριος Νατσιός, η Παναγία, εσείς, ακριβώς το ίδιο. Ο αυτός ημί και ου και λίγο. Δεν σήμερα ο αυτός Χριστός αιώνας. Ωραία. Αν έχουμε, δεν έχουμε άλλη παρέμβαση, να κάνουμε την απόλυση, να ψάνουμε τον εθνικό ενεργό. Να πω κάτι έτσι κατά κύριε. Κοιτάξτε αγαπητοί μου, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, σεβαστοί πατέρες. Αυτό που λέω, γιατί μερικοί λέει τι κάνετε, και άλλοι πολλοί Έλληνες αγωνίζονται, εννοείται. Λέω, κοιτάξτε, ρίχνουμε λίγα προσανάματα, ο καθένας ό,τι μπορεί, ρίχνουμε λίγα προσανάματα, ξέρετε τι είναι τα προσανάματα, για να διατηρείται η φλόγα του γένους αναμένη και ζωντανή. Αυτό κάνουμε. Και θα έρθει η γενιά, η οποία αυτά τα προσανάματα που σιγοκαίουν, θα τα αναζωπυρώσει και θα τους κάψει όλους. Αλλά εμείς να ρίχνουμε προσανάματα. Να κρατάμε τη φλόγα αναμένη. Ζωντανή μετάδοση της ομιλίας μας από την αίθουσα. 11 η ώρα ο πατήρ Θεόδωρος στη δικιά του την αίθουσα Σούτσου 3 θα έχει τη δικιά του ομιλία. Την άλλη Τετάρτη το θέμα θα είναι πώς γίνεται η ευλογημένη προσευχή, το 11ο θέμα, θα μιλήσω εγώ. Και μετά από τη δικιά μου ομιλία, την μετεπόμενη Τετάρτη θα μιλήσει ο πατήρ Σεραφείμ, ο Ζήσης, με τη δεύτερη ομιλία πάνω στο θέμα, οι Μασόνοι Πατριάρχες Ιωακήμ ο Τρίτος και Μελέτος Μεταξάκης και ο Οικομενισμός. Δύο Τετάρτες από σήμερα. Πριν κλείσουμε, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσουμε και πάλι τον δάσκαλο, τον κύριο Νατσιό.
Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε χορτάσει από Δημήτρη Νατσιό. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε και το βιβλίο του «Ρωμνή και Γρεκύλη». Να εμπεδώσουμε αυτά που μας είμαι ακόμα καλύτερα, θα μπορείτε να το αγοράσετε στην έξοδο. Επίσης, συμπληρώνουμε 2 μήνες από το 2019, αλλά μας μένουν άλλοι 10. Μας έχουν περισσέψει ημερολόγια του συλλόγου μας του 2019, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Έχει πολύ όμορφο περιεχόμενο από τις επιστολές του Αγίου, το προλογίζει ο πατήρ Νικόλαος και έχει και ένα λόγο του γέροντά μας, του Αγάθωνα, του Κωνσταμονίτη. Όσοι θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε για 1 ευρώ. Γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο γέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο γέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο γέρο ελευθεριά. Υπερμάρχο στρατή ελευθεριά τους μένει. Όλα
και αν τα χάσουνε, η λευτεριά τους μένει. Το διαμαντένιο στέμα σου για βάλε στο κεφάλι. Το διαμαντένιο στέμα σου για βάλε στο κεφάλι. Για να φανεί η δόξα σου Μακεδονία πάλι. Για να φανεί η δόξα σου Μακεδονία πάλι. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το έθνος! Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω! Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Και της νύψεως προμάχος μης της θεωρίας εγένου Υιος Ιηθ και της πράξεως Ιστία αγρυπνία προσευχή ουράνια χαρίσματα λαβών όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών τον πίστη κραυγαζόντωση δόξα το φως ελάμψαν διένση δόξα το σε στεφανώσαντι δόξα το σε θεώσαντι Χριστό και αγιώσαντι.